Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Αιώνια Πιστός εδώ στο High TV κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα. Παρέα με Λάζαρο, με Χρήστο, με Σπύρο. Βέβαια σήμερα είμαστε τρεις, εγώ και ο Λάζαρος και ο Χρήστος. Θα σας πάμε μέχρι και τις 9 περίπου. Θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού. Να πούμε καλό μήνα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Μπαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού και φυσικά εύχομαι να περνάτε όμορφο όπου και αν πάτε, ιδιαίτερα εσείς που θα φύγετε διακοπές, αν και ο καιρός σιγά σιγά αρχίζει να στρώνει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα να πούμε. Καλό μήνα, βέβαια. Υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζανε. Α, έχουμε και γιορτή, ξέρεις, ναι. Παύλου, ναι, μπράβο, έχει δίκιο. Των Αγίων Αποστόλων. Στη μνήμη, βεβαίως, του ανθρώπου που έφυγε από κοντά μας, του Παύλου, του Γιανακόπουλου, που υπό άλλες συνθήκες θα γιόρταζε χθες την ονομαστική του εορτή. Τέλος πάντων, εμείς το αφιερώνουμε αυτήν την εκπομπή. Τουλάχιστον έχουμε τον Παύλο Τζούνιορ που γιορτάζει. Ακριβώς. Ναι, ο εγγονός, ο γιος του Δημήτρη και του ευχόμεθα να είναι υγιέστατο το παιδάκι, να έχει υγεία και να έχει και τύχη. Έτσι. Και να έχει την ίδια πορεία και την τύχη που είχε ο μεγάλος αυτός Παναθηναϊκός, ο παππούς του. Έτσι. Ο Παύλος ο Γιανακόπουλος. Και εθνικός ευεργέτης, όπως έχουμε πει. Του Παναθηναϊκού. Και όχι μόνο του Παναθηναϊκού, γενικότερα της χώρας. Με αυτά που της χώρας, ακριβώς, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλετε να σταθούμε σε ένα δυσάρεστο γεγονός. Αυτό πείτε. Για το Θάνο είναι. Για το Θάνο. Βεβαίως. Ανέφερε το Χρήστο. Εχθές έβγε ένα παλικάρι από το σύνδεσμο του Χολάργου. Ο Θάνος, ο οποίος ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά της Θύρας 13 και γενικότερα όσοι το γνωρίζανε, για να πούνε μόνο καλά λόγια. Έφυγε χωρίς καν να καταλάβουμε το πώς και το γιατί. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι καλό παράδεισο, καλό ταξίδι. Και προστίθεται άλλο ένα ακόμα παιδί τα τελευταία χρόνια που έχουν φύγει από εμάς. Και τουλάχιστον θα κάνουν την κερκίδα από ψηλά, από τη δική του θύρα 13. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πάντως είναι κρίμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι σε τέτοια ηλικία. Είναι ό,τι χειρότερο. Πάμε, Σάκη. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν σήμερα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε τα εργομετρικά και από Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο. Σιγά σιγά μπαίνουμε να ξεκινήσουμε σε κλίμα έτσι προετοιμασίας. Βέβαια ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα που θα γίνει. Στην Ολλανδία θα γίνει, αλλά πού ακριβώς, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στην Ολλανδία, ναι. Όπως συνέβη και πέρυσι. Η ομάδα, όπως είπες, θα μπει από σήμερα και τις επόμενες μέρες για εργομετρικά, με πολλά παιδιά από τις ακαδημίες να συλλαχώνουν τη φετινή ομάδα. Έχουν μείνει ελάχιστοι από τους περσινούς πιο έμπειρους παίκτες. Μιλάμε για τον Κουλιμπαλί, ο οποίος ακόμα ψάχνει ομάδα, τον Λουτ, τον Μουνιέ, τον Αλκμαν, τον Γιόχανσον, τον Ινσούα. Αυτοί είναι που έχουν μείνει. Που και από αυτούς που είπες, κάποιοι μπορεί να μην είναι στην πορεία, έτσι. Σωστό. Ακόμα περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τη νέα διοίκηση. Και αν θα υπάρχει νέα διοίκηση. Γιατί πολλά ακούμε, πολλά διαβάζουμε, αλλά το τρίτο δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην υπόθεση αυτή. Να θυμίσουμε βέβαια στον κόσμο ότι την προσεχή Παρασκευή, στις 6 του μήνα, είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και αργότερα θα γίνει και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Πότε? Παρασκευή. Στις 6? Ναι, ναι. Η Παναθηναϊκή Συμμαχία θα είναι εκεί? Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και τα εξώδικα από την πλευρά του κύριου Αλαφούζου, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι θα δώσω παρόν. Κάτσε, επειδή εγώ είμαι λίγο έξω από τα πράγματα, μάλλον άλλοι είναι πιο μέσα. Το εξώδικο ποιος το έστειλε, ο Σκάι, ο Αλαφούζος, ποιος ακριβώς το έστειλε? Ο Αλαφούζος το έχει στείλει, μέσω Σκάι. Το έστειλε σαν Σκάι, σαν Μπαέ, σαν τι ακριβώς? Γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πραγματικά ως τι το έστειλε. Αν δεν έχουμε καταλάβει, καλό είναι να το ψάξουμε λίγο το θέμα. Δεν θέλω να πετάμε εμείς φωτοβολίδες έτσι απλά για τις εντυπώσεις. Έχουμε ενημερωθεί και ο Χρήστος και ο Σάκης, ξέρουμε πολύ καλά ότι στις τάξεις της Παναθηναϊκής Συμμαχίας επικρατεί πολύ μεγάλη οργή και θυμός και ένα πράγμα, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, διόρθωσέ με, ότι κάπου θα φανεί αυτό εκεί προς τη Γενική Συνέλευση ή κάνω λάθος? Αυτό έχει βγει προς τα έξω, ότι θα υπάρχει μια αντίδραση. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά αυτά θα τα κοντός ψαλμός αλληλούια την Παρασκευή. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει από πλευράς Παναθηναϊκής Συμμαχίας, η οποία μάλιστα ενημερώθηκα ότι έχει αλλάξει και τη σελίδα.
Έχει αλλάξει βασικά το σχεδιασμό του σήματος. Ναι. Και λειτουργεί σε άλλα πρότυπα, γιατί είχε μείνει ακόμα με την παλιά έκδοση, που ήταν το «Πάω μπροστά», αν θυμάσαι καλά τη σελίδα. Ναι, εντάξει, δεν είναι κακό. Γιατί άλλαξε αυτό όμως, Χρήστο, ξέρει? Για να μην έχει προφανώς σχέση με την προηγούμενη διοίκηση της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Ναι. Την αρχική, δηλαδή, που είχε φτιάξει ο κ. Σαλαπούλης. Αλλά ένα site, δεν νομίζω ότι όταν αλλάζει η διοίκηση πρέπει να αλλάζει και το domain, ο χρήστης, ο διαχειριστής. Ο ένας, ο άλλος, πρέπει, γιατί νομίζω όλα. Κάποια πράγματα το ίδιο, μένουν το στο ίδιο, παρελθόν. Ναι, το ίδιο όμως θα πρέπει, το ίδιο ακριβώς site, η ίδια ακριβώς σελίδα, πρέπει να υπάρχει αλλαγή διαχείρισης. Ναι. Εγώ απλά αυτό το λέω γιατί έχω ενημερωθεί ότι αντιδρούν αυτοί οι οποίοι έχουν φτιάξει αυτό το site της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, το παλιό, αντιδρούν και δεν δίνουν ούτε κωδικούς, ούτε διαχείριση, ούτε τίποτα. Γι' αυτό αναγκάστηκε. Έτσι ενημερώθηκα. Τώρα το αν είναι αλήθεια, η ίδια η συμμαχία θα το επιβεβαιώσει και πάει έτσι. Ότι δεν δίνει ούτε κωδικούς, ούτε τη σελίδα, ούτε τίποτα στην διαχείριση της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, με αποτέλεσμα βάση νόμου, επειδή άλλος ηγείται αυτή τη στιγμή της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, να αλλάξει άρδιν όλο το προφίλ, αυτό την διαχείριση, γιατί τη σελίδα... Το domain, όχι το domain το ίδιο είναι, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς είναι, απλά αλλάζει η δομή ουσιαστικά της σελίδας και η διαχείριση. Ναι, το έχω παρατηρήσει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό να γίνεται, όχι μόνο της Παναθηναϊκής Συμμαχίας και σε άλλες δουλειές που έχω κάνει. Απλά για να δείξουν ότι πλέον δεν υπάρχουν οι παλιοί. Ακριβώς. Ότι, έχουν, ότι ναι, το παλιό έφυγε, τώρα υπάρχει το καινούριο μόνο. Μάλιστα. Εντάξει, εμένα μου λέει και άλλα πράγματα αυτό, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Ας θα δούμε τι θα γίνει, διότι. Με λύπη μου κι εγώ πληροφορήθηκα ότι εστάλει ένα εξώδικο από τον Sky, νομίζω, ή από τον κύριο Αλαφούζο, από την ΠΑΕ. Δεν έχω καταλάβει το εξώδικο αυτό. Μπορούμε να το βρούμε, να το διαβάσουμε. Δεν το ξέρω. Εξώδικο. Να το δω, δεν ξέρω. Αν η Παναθηναϊκή Συμμαχία το έχει δημοσιεύσει, ψάξτε έχει λίγο. Έχει δημοσιευτεί κανονικά. Ωραία. Ψάξε λίγο, σε παρακαλώ, το δημοσίευμα αυτό του εξωδίκου, να το αναλύσουμε λίγο. Διότι δεν θέλω να αιρούνται, να είναι μετέωρα ορισμένα έτσι. Προσχηματικά τουλάχιστον. Ακριβώς, και να μας εξηγήσει για ποιο λόγο ζητάει 115.000 ευρώ. Είχα καταλάβει εγώ, δεν είναι μόνο για το δημιουργικό που μιλάγαμε εμείς, είχα καταλάβει το εξής, ότι αυτό ήταν, ας το πούμε, μία χορηγία, δωροθεσία, δεν ξέρω τι, του κυρίου Αλαφούζο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του Sky και διαφήμιζε τα διαρκείας της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Σωστά ή όχι? Κάνω λάθος ή όχι? Το διαφήμιζε τα διαρκείας γενικότερα, ναι, τα οποία ήταν μέλη και της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Δηλαδή έπρεπε να γίνεις μέλος της Παναθηναϊκής Συμμαχίας για να έχεις και έκπτωση στο διαρκείας. Ακριβώς. Και τώρα τους έχει στείλει τον λογαριασμό. Εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτό το έκανε δωρεάν. Ότι δεν το χρέωνε. Να όμως που τίποτα δεν είναι δωρεάν στις μέρες μας. Όπως και εμείς. Ξέρω εγώ, μπορώ να στείλω ένα λογαριασμό στη Συμμαχία, στην ΠΑΕ, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ ασχολούμαι με τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ. Και επειδή έχουμε προβάλει καιρό, κάποια έχουμε πράγματα, προβάλει δώστε να ζητήσω κι εγώ, έτσι, ας το πούμε, μορφή εξαρτημένης εργασίας, ξέρω εγώ, και να ζητήσω κι εγώ κάποια λεφτά. Λέω εγώ τώρα, έτσι, μπορεί να λέω και βλακίες, δεν ξέρω. Το πιθανότερο να λέω κοτσάνες. Τέλος πάντων. Πάντως αυτά... μπορούμε να πάμε στην νέα διοίκηση και να τους πούμε να φτιάξουμε εμείς το σποτάκι για τα διαρκείας. Και να ζητήσουμε φυσικά περισσότερα λεφτά από ό,τι είχαν δώσει τότε. Το επιχειρηματικό μυαλό σου, Χριστό. Ναι. Θα το δούμε. Δεν θέλω να αδικήσω ούτε από την πλευρά της ΠΑΕ την συμφωνία που είχε κάνει, ούτε από την πλευρά της Παναθηναϊκής Συμμαχίας αυτό που νόμιζε και όλος ο κόσμος, ότι όλα αυτά ήταν δωρεάν. Έτσι, η προβολή δηλαδή τουλάχιστον των διαρκείας ήταν δωρεάν. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είχε συμφωνηθεί κάτι τέτοιο. Ας το διαβάσουμε λίγο το εξώδικο και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, όπως θα διαβάσουμε και την απάντηση της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Λοιπόν, θέλεις να πάμε, Σάκη, στα μηνύματα ή έχεις βρει το... Όχι, ακόμα, εντάξει, μετά το διάλειμμα να το δούμε λίγο. Καλύτερα, αν θέλεις πήγαινε στα μηνύματα, διότι οφείλουμε τώρα και στον κόσμο μας, στον κόσμο όχι τον δικό μας, του Παναθηναϊκού, δεν έχουμε μόνο εμείς αποκλειστικά τον κόσμο. Είπαμε ο Παναθηναϊκός ανήκει στους φιλάθλους. Στους φιλάθλους. Και η ιστορία, και η ομάδα, και η ιδέα, απλά ορισμένοι έχουν την εντύπωση. Επειδή ηγείται κάποιος, ξέρω εγώ, μιας προσπάθειας, είτε λέγεται ΠΑΕ, είτε συμμαχία, είτε εκπομπή, είτε οτιδήποτε, νομίζει ο εκάστοτε
άρχοντας, νομίζει ότι του ανήκει. Δηλαδή, εγώ τώρα, επειδή κάνω με τον Χρήστο και τον Σάκη αυτή την εκπομπή μαζί, ένας από τους τρεις μας νομίζει ότι είναι δική μου η εκπομπή. Και φεύγοντας, θα πάρω το τραπέζι, τον υπολογιστή, το ρολόι του Σάκη που το φαίνεται εδώ στην εκπομπή, την ωραία μπλούζα εδώ του Χρήστου που τη φοράει, θα πάρω και το τραπέζι και ό,τι υπάρχει εδώ στην εκπομπή να τα πάρω σπίτι μου. Λοιπόν, έχετε κάνει ένα λάθος. Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να σας ανήκουν. Ιδίως δε όταν πρόκειται για υλικά. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αυτά που σας ανήκουν. Η ιστορία πάντως του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, η ιδέα, ο σύλλογος, σαν ιδέα, σαν ιστορία, σαν κόσμο, σαν... ξέρετε, δεν σας ανήκει. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί αυτό. Δεν σας ανήκει. Ορισμένοι δε σας λένε και σας παρακαλούν να φύγετε, να παραιτηθείτε, να απελευθερώσετε τον Παναθηναϊκό, να αποδεσμεύσετε τον Παναθηναϊκό και να τον αφήσετε στην ησυχία του. Μήπως βρεθεί ο επόμενος. Μακάρι να λέγεται Δημήτρης κατά σύμπτωση ο επόμενος. Μακάρι να λέγεται και Γιαννακόπουλος κατά τρελή σύμπτωση ο επόμενος. Πολλοί θα το θέλαμε. Οι περισσότεροι. Όλοι. Όλοι. Ακόμα πράγμα. Και αυτοί που δεν τον χωνεύουνε. Σας πληροφορώ αυτή τη στιγμή. Ίσα-ίσα υπάρχει... που το θέλουν περισσότερο από ποτέ. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που δεν τον χωνεύουν γιατί σου λένε είναι μικρός, έχει κάνει λάθη, αυτά, το να τ' άλλο. Οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σηκώσει σημαία και λένε ας έρθει ο Γιαννακόπουλος να αναλάβει και την ΠΑΕ να τελειώνουμε. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο για αυτό που λες. Έτσι. Ίσως ακόμα για να του κάνουν και κριτική για αυτό που έλεγε τόσα χρόνια ότι ενδιαφέρεται να πάρει την ομάδα. Αν την πάρει. Σωστό πολύ... και αυτό. Λοιπόν. Θα πρέπει τώρα, με βρίσκεται ορισμένοι κιόλας στον δρόμο, δε, και ρωτάτε, ή εμένα ή εδώ τα παιδιά, τι γίνεται με τον Ιάπο, το, όχι Ιάπωνα, το Ταϊλανδό, με συγχωρείτε. Συγγνώμη για τον ίδιο, αν του άλλαξα εθνικότητα. Λοιπόν, τον κύριο Παϊρότς. Τον BP. Μην γελάζε, παιδί μου. Ήρθε ο γιος. Ήρθε ο γιος. Λοιπόν, ήρθε ο γιος από την Παρασκευή εδώ. Ποιος γιος. Ο γιος του. Ο γιος που είχε πάει στο λεωφόρο. Ποιος γιος, ρε παιδί. Ο γιος του. Ο γιος Σαριέγγι. Ο γιος, ο γιος του, είπε. Παϊρο... Ο γιος του, είπα. Ο γιος του, όχι ο γιος του. Άκουσα ο γιος σου και λέω ο Σαριέγγι. Όχι, ο Γιώργος, όχι. Εντάξει, οκ. Ο γιος του. Ο γιος του κυρίου Παϊρότς. Ναι, ναι, και λένε ότι μέχρι την Παρασκευή θα έρθει, βέβαια, όλο αναβολή πάει. Τι εννοείς, ωραία. Ήρθε την Παρασκευή και περιμένουμε αύριο να έρθει και ο πατέρας του, προκειμένου να τεθεί σε τελική ευθεία το θέμα της... Αν ξέρετε πώς φαίνεται καλύτερα, γιατί δεν φαίνεται. Απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ο γιος του τώρα που κολλάει σε αυτό, επειδή ήρθε να προετοιμάσει και καλά ήταν... το έδαφος για να έρθει να γίνει, να γίνει δουλειά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν θα είναι μόνος του γιος του Ταϊλανδού μπρόκερ, καθώς έχει έρθει με εκπροσώπους και της Πανέζια, της εταιρείας που πραγματικά ακόμα δεν ξέρουμε. Ποιανής της, πα? Πανέζια. Συγγνώμη, τώρα μαθαίνω. Είναι το φαντ, αυτό που έχει ο κύριος Πιέκ Μποξάν. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Τουλάχιστον στην υπόλοιπη επικαιρότητα, δηλαδή με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Μίλα ελληνικά, ρε. Τι είναι αυτά, την Πιέγκ Μποξάν, να παίρνει. Ο Πιέγκ. Δεν καταλάβει Χριστό τώρα. Λοιπόν, ο Γιαννακόπουλο. Λίγο, σου τρώει και τώρα ο μαλλί. Σου τρώει το μαλλί. Κατέβα λίγο κάτω. Τι, μη δίνει. Λοιπόν, μπορεί, σου σε ξέρουμε. Ο Γιαννακόπουλο, όταν αναφέρθηκε ότι θα γίνει το Athens Alive, μα παρουσίασε 4-5 ονόματα. Ο κάθε ένας εκπροσωπούσε ένα μεγάλο κολοσσό, είτε αυτή ήταν γιατί η... Γιατί γελάς, ρε. Έχετε εδώ, στάμος... Η Redstone, είτε κάποια άλλη εταιρεία. Ποια στην... Redstone, τι είναι αυτό το Redstone, Ολυμπιακή? Όχι, η Redstone είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με το real estate και έχει κάνει έργα ακόμα και στη Formula 1. Ποιος τη βρήκε αυτή, ο Δημήτρης? Ναι. Ρε Δημήτρη, και εσύ Redstone τη βρήκες? Greenstone δεν μπορούσες να βρεις, να τους πεις αλλάξτε το όνομα Redstone. Δηλαδή, έλος, αυτό είναι πολύ κατέμικο, έτσι. Τέλος εβδομάδας θα υπάρχει μια συνάντηση των εκπροσώπων του Athens Alive, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της πλευράς κυβέρνησης, για να δούμε τι θα γίνει και με τους συντελεστές δόμησης για το ΆΚΑ. Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, όλα τα άλλα που ανέφερες, δεν ξέρω, κάτι Βανέζι, ο Μπρέμπλο, ο Σαντ, εγώ δεν τα κατάλαβα. Και ακούνε και μικρά παιδιά να είσαι πιο προσεκτικός, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι βρίζουμε. Ποτέ. Κάτι πιέμπλο, σαν Πενέζια, Πενέζια, τι είναι αυτά τώρα. Εκτός αν κάνεις και εσύ τους άλλους που κάνουν εκεί εκπομπή που έχουν 700 ακροατές, αλλά έχουν 3 like. Μήπως είσαι και εσύ από τέτοια συνωμοταξία. Ποτέ. Έχει παρατηρηθεί να κάνεις, γελάσαι, μαφία, αφού τα ξέρεις, γιατί, άστο, για αλλά άμα είναι ορισμένη λαμόγια, πες και σε εμάς που δεν τα ξέρουμε.
τους κατάλληλους να κοροϊδέψουν κιόλας. Πες και σε εμάς που δεν ξέρουμε. Να έχουμε γεννηθεί εμείς. Matrix. Εγώ έχω γεννηθεί με καλώδια και δισκέτες. Matrix. Απλά τότε είχαμε άλλα συστήματα, τώρα ναι. Κάνουν live μεταδόσεις. Ναι. Χιλιάδες από πίσω. Είχε 700 άτομα που παρακολουθούν. Αλλά στη live μετάδοση like έχουν κάνει 3 άτομα μόνο. Έτυχε. Εδώ και μια ώρα. Και όμως πώς αυτό... έτυχε. Κάθε εβδομάδα το ίδιο βλέπω. Αυτό όμως δεν είναι... Δεν μετράει, να ξέρεις. Μετράει η απήχηση, όχι το like. Σόπαρε εσύ. Ναι. Δηλαδή εννοείς ότι είναι από τους 777 που δεν τον γουστάρουν και τον βλέπουν και οι τρεις που τον γουστάρουν και κάνουν like. Όχι, μα δεν είναι. Αυτό είναι, που στην είναι στην κρίση του καθενός αν θα κάνει like. Ή ναι, ρε φίλε. Δηλαδή ναι, έχεις 700 ψάρια και ρίχνεις εσύ απόχη και έπιασες 3 από τα 700. Μπορεί να το βλέπεις είσαι... και να μην κάνεις like. Παίζει αυτό. Δηλαδή να το βλέπεις. Κάτσε, όχι, μη μου τα λες έτσι τέλειο. Για 5 δεύτερα φαίνεται. Δεν θα ήταν 700 μόνιμα. Όποτε μπαίνεις βλέπεις 640, 680, αυτό αυξομειώνεται. Το ύψος είναι εκεί. Το ύψος είναι εκεί. Άμα μπαίνεις τώρα για 5 δεύτερα, το μετράει σαν view και μένει δηλαδή στο live, μένει. Ναι. Μένει στο live, δεν φεύγει. Δηλαδή κάτσε ρε. Ότι μπήκε και το είδε. Μετράει αυτό. Τα 500 άλλο, ή 600. Την ώρα της live μετάδοσης. Της ναι. live μετάδοσης, όταν κάνεις. Και μπαίνεις, άμα μπω και βγω. Θα πάει ένα συν και ένα μείον όταν βγω έξω. Ρε. Όχι, εγώ έτσι το έχω. Αν είσαι ο πρώτος και μπει ο δεύτερος, μένει ο πρώτος. Μπει ο τρίτος και φύγει ο ένας, έχει μείνει στο τρία. Ότι έχεις μπει, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι. Πώς γίνεται. Όταν μπαίνεις, σου αυξάνει τον αριθμό. Άμα βγεις και πάω να το δω, τον ναι. έχει αφαιρέσει. Έχει αφαιρέσει, ναι, αλλά όμως το ότι έχεις μπει, μένει. Άλλο, αυτό είναι στο τέλος όταν κάνεις αποθήκη και μπράβο. Έτσι, μπράβο. Α, μπράβο, στο τέλος. Όχι την ώρα της live μετάδοσης. Και να βλέπω μία ώρα εκπομπή live ζωντανά και να βλέπω 3 like και 700 ας το πούμε ακροατές τηλεθεατές είναι αστεία. Αλλά βέβαια εντάξει, έχετε μάθει τα κόλπα εσείς τώρα, δεν βαριέστε. Τα έχετε μάθει. Άμα τα μάθετε και εμάς. Να σου πω, τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης για να τίποτα, τα μάθω. Τίποτα, να τα μάθω και εγώ, να το κάνω και εγώ μπορώ. Άστο, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε. Εγώ μπορώ να το κάνω. Τι 700, θα σου βάλω 25.000 views. Ωραία, εντάξει. Τι λες τώρα. Και αυτό όντως γίνεται την ώρα της live μετάδοσης υπάρχει. Υπάρχει. Γιατί μπαίνει κάποιος, αλλά βγαίνει άλλος. Είναι μόνιμα εκεί πέρα. Ναι, δεν θα δεις από τα 600 να είναι 100. Όχι, ξεκινάς από το 0 και έχει φτάσει στα 700, το κοντέρ εκεί είναι. Παίζει η ταχύτητα 700, 680, 630, 700. Και λέω 3 like, ρε φίλε μου. 3 like, ρε. Κι όμως το δηλαδή πιστεύεις. Υπάρχουν τόσο μαζοχιστές που βλέπουν εχθροί, που δεν γουστάρουν τις συγκεκριμένες εκπομπές και δεν πατάνε ένα ρημάδι να πούνε όπου μου αρέσει ρε, αυτό που κάνετε. Κι όμως θα σε πάω κάπου αλλού. Έχω μπει σε live προπόνηση της Μπαρτσελώνα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πριν να, σε ζέσταμα βασικά, ούτε καν αγώνα. Τώρα μου είπες και εσύ με την έχει κάνει 15.000 views, εκ των οποίων 200 likes. Τώρα το πιάσε το νόημα ο από πάνω. Τώρα λέει, αν θες να πεις κάτι ότι πληρώνουν κάτι παραπάνω, λέει εντάξει, οκ. Okay. Με αυτό λέω. Τα πληρωμένα που πληρώνεις για να σε βγάζουν πάνω, δεν τα ξέρεις. Πες ρε φίλε, ότι θες να πεις αυτό και εμείς καραφλοί εδώ δεν ξέρουμε τι λέει. Γίνεται, δεν μας γίνεται. Πειράζει. Θα μάθεις και εσύ μέχρι να γυρίσεις, θα μάθεις ακόμα μωρό. Πώς κάνουμε και εμείς την απλά να ξέρουν ότι δεν μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εντάξει. Ξέρουμε και εμείς ρε φίλε, άμα έχουμε λεφτά θα πληρώσουμε και εμείς να αγοράσουμε τηλεθεατές. Συνήθως είναι λίγο μελαμψία αυτοί που έρχονται. Πάλι φορές. Λοιπόν. Ναι, ναι, Στέλιο. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό που είπαμε για την ομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Να πούμε ότι θα είναι μέχρι τα μέσα Ιουλίου περίπου εδώ στην Αθήνα. Μετά θα πάει στο Tilburg στην Ολλανδία. Εκεί θα μείνει μέχρι τέλος του Ιούλη, μέχρι 31. Σε αυτό το διάστημα θα αντιμετωπίσει κάποια φιλικά παιχνίδια την Αλκμαρ, την De Hang, αλλά και άλλες δύο ομάδες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Θα γυρίσει ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα μετά και θα κάνει πρόβα Τζενεράλα στη Λεωφόρο με ένα αρκετά έτσι σπουδαίο φιλικό. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Για τις 18 του Αυγούστου. Μία εβδομάδα δηλαδή, πριν από την έναρξη. Ναι, η πρόβα. Πριν, ναι, μία. Ακριβώς μία. Εγώ πάντως σε αυτό το σημείο ήθελα να μείνω. Ποια θα είναι η ομάδα, ποιος θα είναι ο προπονητής ο νέος, τι ακριβώς πάει να κάνει στην προετοιμασία, με ποιους παίχτες, πότε θα γυρίσει, πότε θα φύγει, πότε θα γυρίσει. 15 καλά. Φεύγει, 31 γυρνάει, το είπαμε. Και περισσότερο... ποια θα είναι η έδρα του. Κάτσε ρε εσύ. Ναι, εγώ ναι. τα έθεσα όλα συνολικά και μου πες μόνο πότε φεύγει και γυρνάει. Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Προπονητής, λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε, είναι ο... δεν έχει ανακοινωθεί. Από ό,τι ξέρουμε. Και λέω, αν το ξέρεις, γιατί έφυγε ο Ζουνίδης, δηλαδή, ο οποίος είχε και τα αποδυτήρια καλά. Διότι δεν ήθελε
Σε αυτό έχω την απάντηση. Διότι... Δεν ήθελε ο ίδιος ή δεν ήθελε ο. Διότι ο κύριος καταρχήν ο Ζουνίδης με την υπάρχουσα διοίκηση δεν υπήρχε πρέπει να συνεχίσει με αυτά που γίνανε και πέρυσι. Ενώ ο Δόνης δηλαδή μπορεί να είναι με την παρούσα διοίκηση. Αυτά που έτσι. Λένε όλοι προς τα έξω, αυτό ο φαίνεται. Ο Δόνης δηλαδή θα πάρει παραπάνω λεφτά από τον Ζουνίδη ή έστω και κάτι λιγότερο. Απλά τα βάζω σαν τροφή για να σκεφτείτε έτσι ορισμένοι. Δηλαδή έφυγε ο Ζουνίδης. Ή δεν τον θέλαμε ή έφυγε μόνος του. Λέω εγώ τώρα δεν ρίχνω με τον μπαλάκι δεξιά-αριστερά. Εκεί ήρθε ένας άλλος. Πώς ήρθε αυτός, ρε παιδιά? Με τι λεφτά ήρθε? Με τι εγγυήσεις βασικά? Με τι εγγυήσεις? Σίγουρα. Δηλαδή και ο κύριος Δόνης δεν θεωρώ ότι είναι κανάς τελευταίος προπονητής από τα πανέργια κάτω της. Άσε που απέριψε... Έχει φτιάξει ένα ευρωπαϊκό όνομα μέσω του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Ακριβώς. Στην Κύπρο έχει αφήσει έργο μεγάλο. Και λένε ότι Κύπρος... απέριψε μεγάλη πρόταση τώρα. Μπράβο. Έτσι. Πίνει νερό στο όνομά του η Κύπρος. Εκτός από αυτό, απέριψε τώρα. Που, από κάτω από την. Από τη Ζάμαλεκ. Από τη Ζάμαλεκ μεγάλη πρόταση. Μεγάλη πρόταση. Καμία σχέση με τα λεφτά που. Αν έχει 100 δραχμές και τις απορρίπτεις, σημαίνει ότι είσαι πάνω από τις 100 δραχμές. Και λέω αυτές τις 100 δραχμές δεν μπορούσε να τις πάρει ο Ζουνίδης. Ή δεν ήθελε ο ίδιος. Είναι ορισμένα. Είναι συμβαίνει ορισμένα... όμως αυτό, Λάζαρε, ή συμβαίνει κάτι άλλο? Αυτό σου λέω. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα. Ξεκάθαρα. Η άκρη, παιδί μου, έχει ένα Μελισανίδη, έχει ένα διευθυντή τεχνικό, ένα διευθυντή επικοινωνίας. Θα τον ρωτήσει, θα σου απαντήσει. Ο Πάουκ έχει το Σαββίδι, έχει το γιο του που μιλάει πολύ κιόλας. Έχει επικοινωνία σε εκείνον με τα μακριά μαλλιά. Ο Ολυμπιακός έχει τον Καραπαπά. Έχει... Εμείς δεν ξέρουμε ποιον έχουμε που να απευθυνθούμε να μας μιλήσει. Το είπα και στους οργανωμένους τα παιδιά μου, λένε με ποιον να μιλήσουμε, ρε Λάζαρε. Πού είναι, πού να πάμε, σε ποιον, πού, πώς, γιατί. Να πάμε Ταϊλάνδη, Κίνα, Ευρώπη, εδώ πιο κοντά στο Κοροπή, πού ακριβώς να πάμε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, εγώ τα ρωτάω αυτά, γιατί ειλικρινά έχουμε έρθει, είναι μεσούσης καλοκαιριού, αυτή τη στιγμή. Ας είπε ότι ξεκίνησε ξεκινάμε, και τα εισιτήρια ακόμη, ξεκίνησε προετοιμασία. Και το Μουντιάλ και βλέπουμε και λίγο, τι είναι αυτό το Μουντιάλ τώρα, άστο. Άστο, μην γελάτε. Όχι τίποτα άλλο. Αποκλείστηκε και δικό μας παιδί εχθές. Ο Γιάννη Μικάελσεν με τη Δανία. Γιατί είναι. Άστο. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στα χρονικά. Όσο ζω, όσο δηλαδή παρακολουθώ το παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν έχω δει ποτέ τόσο αλλοπρόσαλα αποτελέσματα. Ιστορικές παραδοσιακά ομάδες μεγάλες να αποκλείονται πριν τους 16. Δηλαδή πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ. Ακόμα και σε αυτό. Και σε αυτό, μήπως φταίει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, γιατί λένε Μουντιάλ με ΣΥΡΙΖΑ, Μουντιάλ με ΠΑΣΟΚ. Το θυμάστε που βγήκε αυτό. Πολύ γελίο. Αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου ειδικά με το ΒΑΡ. Τι καλό θα προσφέρει στο ελληνικό πρωτάθλημα το ΒΑΡ? Γιατί κάποιοι έχουν βαλθεί και λένε ότι. Ναι, ότι πρέπει να ψάξουμε και καλά τα προηγούμενα πρωταθλήματα που έπαιρνε τα πέναλτι. Να σου πω, το θέμα είναι από εδώ και πέρα το κοντέρ να μετρήσει. Τώρα, άμα είναι να ψαχνόμαστε. Τι θα βοηθήσει? Εάν, άκουσε, Χρήστο, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά και όπως πρέπει, σίγουρα θα βοηθήσει. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά και όπως πρέπει, θα βοηθήσει. Διότι τώρα θα το πω, Στέλιο. Διότι σε μια φάση, α πούμε, αν ο διαιτητή το πει, εγώ το παίρνω πάνω μου και πνίξει το πέναλτι, τι να το κάνει τότε? Στο Ρονάλντο που πήρε το πέναλτι, εγώ που το είδα, σαν αν ήμουν διαιτητή, δεν θα το έδινα πέναλτι. Όπω και την κόκκινη κάρτα. Ο όμω είδε το ΒΑΡ, το είδε το ΒΑΡ και το έδωσε πέναλτι. Ενώ δεν είναι πέναλτι του Κριστιανού αυτό που έδωσε. Γι' αυτό λέμε πρέπει φαίνεται πώ πήγε και έπεσε και το πήρε ο Κριστιανού. Το πρώτο, άσχετα αν έβαλε τρία. Όπω και την κράτησε όλη την ομάδα. Από το Γαλλία ήταν μόνο ο Κριστιανού. Ναι. Όντω και τα τρία γκολ, ωραία. Το πρώτο όμω που πήρε, το πήρε αβαβά. Και πήγε ο διαιτητή και το είδε στο ΒΑΡ. Τι είδε στο ΒΑΡ? Δεν είδε ότι πήγε και το πήρε μόνο του ο Κριστιανού. Έπεσε πάνω. Καμία σχέση δεν είχε ο παίκτη που απλά τον. Είχε επαφή, μάλλον περισσότερο ο Κριστιάνο πήγε πάνω του παρά ο παίκτη στον Κριστιάνο. Και έπεσε κάτω τόσο εύκολα. Πάντως λέγαμε νωρίτερα γιατί. Εγώ δεν θα το δίνα πάντως αυτό το πέναλτι. Το πρώτο. Βέβαια, μαγκιά του έβαλε δύο υπέροχα γκολ μετά. Άστο. Εντάξει, κάποια στιγμή τα εκβιάζει κιόλα τα πέναλτι. Εντάξει, αυτή η θέση, ρε φίλε, έξω λίγο από την περιοχή με θέση φάουλ και με τείχος μπροστά είναι κλασικά του Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν και παραλία ο προτερματοφύλακας. Κρά έκανε ότι πάει για μέσα στο πορτάκι, στο γάμα σου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Να κλείσουμε λίγο με τους, για τους παίκτες που λέγαμε. Ξέρετε ότι μέχρι τώρα ο Κουλιμπαλή κυκλοφόρησε με ένα χαρτί που έλεγε ότι μπορώ, ήταν ειδική άδεια. Κούναγε και έλεγε ότι μπορώ να βρω ομάδα να φύγω. Όπως το στρατό που πέραμε εκείνα τα διάφορα. Την έξοδο. Με το χαρτί και μπορούσαμε και βγαίναμε. Ναι. Ωραία, με αυτό κυκλοφόρησε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν βρήκε ομάδα της αρεσκίας του. Και κατά πάσα πιθανότητα
Αν δεν γίνει κάτι βέβαια, γιατί αφού έχει το χαρτί μέχρι τώρα που ξεκινάει ο Παναθηναϊκός, θα μείνει στην ομάδα. Αυτός τώρα... ο Πούτιν έχει μεγάλη δύναμη, ρε παιδιά. Πώς γίνεται η Ρωσία να έχει μεγαλύτερο καλοκαίρι από την Ελλάδα? Έχουν ψεκάσει, τι έχουν κάνει, ρε? Έχω δει και είναι καλό γιατί βλέπεις όλες τις Ρωσίδες τα έχουν βγάλει έξω. Αλλά... έστειλε προς τα κάτω τις βροχές. Είναι τυχαίο ότι. Ρε, παιδιά, τι είναι αυτό? Ανά δύο εβδομάδες σχεδόν έρχεται όλο το κύμα από τη Ρωσία. Ακριβώς, και έρχεται εδώ. Δηλαδή, έλεος. Αν έχει και τέτοια δύναμη και συνομιλεί με ανώτερα στοιχεία ο κ. Πούτιν, ειλικρινά έχω μείνει άναυδος. Μου έχουν φύγει τα σαγόνια. Τέτοιο καλοκαίρι στη Ρωσία δεν έχω ξάδει. Είναι έτσι, όχι? Όχι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο απόλυτα. Και κλείνω με τον Λούντο, ο οποίος, παιδιά, έψαξε ένα μήνα σχεδόν. Ήθελε να πάει στην Αγγλία, με καλύτερο συμβόλαιο βέβαια, δεν βρήκε αυτό. Και τώρα που είδε ότι ψιλοπληρώνουν στον Παναθηναϊκό, μιλάει και με τον Ταμπίζα και μήπως παραμείνει και αυτό στην ομάδα. Βέβαια, ακόμη δεν είναι κάτι σίγουρο. Μάλιστα. Πάντως θέλω να πω κάτι προηγουμένως που αναφέρθηκες σχετικά με το γιατί είπε όχι στη Ζάμα Λεκοδονής. Δεν είναι ότι του παρέδωσαν ένα εγγυημένο συμβόλαιο και όλα αυτά από την Αίγυπτο. Είναι το γεγονός ότι άλλη προοπτική είχε ο Παναθηναϊκός, άλλη Ζαμαλέκ. Αν πήγαινε για τα λεπτά, θα λέγανε όλοι είναι ο μισθοφόρος, πάει μόνο για τα χρήματα και είναι πολύ καλά τα χρήματα που. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό κάτι μου βρωμάει, γιατί πώς είναι δυνατόν να πιέζει ο ίδιος αρχικά και να λέει ότι εγώ θέλω ένα χρόνο γιατί δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Μετά από διαβουλεύσεις με τον Ταμπίζα να γίνεται ένα συν ένα και ξαφνικά μια ωραία πρωί να μαθαίνουμε για τρία χρόνια. Του ζητάνε τρία, ναι. Τι γράφει εδώ, Σάκη? Πόσα views? 561. Μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει. Άμα βγει κάποιος, ναι, αφαιρείται. Πόσα like έχει? Πόσα, πού το? Πόσα like έχει, ρε φίλε? Δεν βλέπω να έχει. Εδώ τι γράφει? Σωστά, δεν είδα. Είναι live ή δεν είναι? Ναι. Πόσα γράφει? 555. Ωραία. Like? Κανένα. Ή εγώ είμαι ηλίθιος. Όχι, δεν πιστεύω. Ή ο γυαλός πηγαίνει στραβά. Λοιπόν, πρέπει να δίνουν πολλά λεφτά πάντως τα... Πρέπει να χαλάνε χρήμα. Δεν λέω ποιοι, πώς και γιατί. Όχι. Το είδατε, έτσι. Άστο. Ναι. Δεν είναι ανακοινώσιμο, δεν πειράζει. Καλή επιτυχία πάντως να ευχηθούμε στα παιδιά. Γιατί, ρε παιδιά, μπορεί να είναι Ολυμπιακοί αυτοί που σας έδειξα, γιατί το, γενικά, το βγάζετε. Θες να το δεις? Καλή επιτυχία σε όποιον κάνει εκπομπή. Είναι live. Live, live. Live, αγόρι μου, live. Κάτσε να το δούμε. Α, και τον κύριο Τσίπρα live. Όχι, συγγνώμη, μπορούσα να κάνω λάθος. Όχι, ρε εσείς. Εντάξει, απλά δεν θέλω να λέτε στοιχεία, δεν είναι ανακοινώσιμα. Έχει like εκεί? Εκεί έχει like, ναι. Έχει like, γελάτε, ρε. Γελάτε, δεν πειράζει, ρε. Με κοροϊδεύετε, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, έλα, διάβασε μηνύματα μέχρι να το βρει. Πριν πάμε στα μηνύματα, μέχρι να το βρει. Θέλω να του το δείξω. Υπάρχει μια δημοσίευση από εφημερίδα που λέει ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα έρθουν να συνεδριστούν, τώρα που είπε και ο Λάζαρος για τον Αλέξη Τσίπρα, μέχρι την Παρασκευή, οι άνθρωποι του Athens Alive, έτσι, για να συνεδριστούν με την κυβέρνηση. Αυτό το λέει μια αθλητική εφημερίδα. Βέβαια, η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι και προσπαθεί μάλλον να τα τρέξει και τα δύο τα θέματα, και το Athens Alive και αυτό με τον Ταϊλανδό για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ταϊλανδό νομίζω ότι το έχει ξεκόψει. Γι' αυτό υπήρχε και η σκέψη του Αϊλανδού κάποια στιγμή να φύγει από τον Παναθηναϊκό, γιατί εκβίαζε και λέγει ότι από τη στιγμή που ζήταγα κάποια πράγματα από την κυβέρνηση και δεν τα είδα, περιττώ να κάτσω παραπάνω. Ναι, εννοούσα ότι η κυβέρνηση θέλει να μην έσκαγε στα χέρια της ο Παναθηναϊκός. Με αυτή την έννοια το λέω. Και όταν μιλάω για συνάντηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εννοεί... Πάρ' το, δώσ' το. Εννοεί με τους ανθρώπους, τους ξένους συμπαίκτες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που ενδιαφέρονται και αυτοί για το project στο ΟΑΚΑ, και να βάλουν κάτω το θέμα αυτό της συνεργασίας για όλο αυτό το project. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι λένε, θεωρεί πως και οι δύο πλευρές, και ο Ταϊλανδός αλλά και το Athens Live, μπορούν να ωφεληθούν και να συνεργαστούν. Σε βλέπουν 600 άτομα και δεν έχει ούτε ένα like. Δηλαδή, ένα ψάρι από αυτά στα δίχτυα δεν έχει πιαστεί για ψάρεμα. Δεν είναι περίεργο. Είναι ή δεν είναι? Αυτό. Όχι, γιατί μου λέτε τώρα γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν λέμε γιατί μπορεί να είναι για Ολυμπιακή εκπομπή ή αεκτζίδικη ή οτιδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι πολιτική εκπομπή. Ακριβώς. Απλά για να τα βλέπετε πώς ψωνίζονται. Πώς ψωνίζονται τα views και τα. Λοιπόν, για πάμε. Έλα. Λοιπόν,
Πάμε το πρώτο μήνυμα από τον Bill. Bill, τι Bill? Bill the Greek. Λοιπόν, ο Bill τι λέει? Έλα ρε Σάκη, λέει, για Σαρακατσάνο σε κόβω. Βλάχο, και εσένα για τον Λάζαρο. Που μιλήσαμε προχθές για το... για τα ανταμώματα, για την παράδοση. Εγώ είμαι Βέρος Αθηναίος, αλλά θα προτιμούσα να λέγομαι Βέρος Βλάχος. Επειδή ο Λάζος είναι Βέρος Αθηναίος. Απλά ο πατέρας μου είναι από εκεί. Τη... Εγώ λοιπόν που δεν φοράω Βέρα, είμαι Βλάχος. Τι να κάνω. Καταγωγή. Γεννήθηκες εκεί. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Αγρίνιο, έξω από το Αγρίνιο. Αυτός ναι. Στην Κούνη για 15 ολόκληρα χρόνια και μετά ήρθα στην Αθήνα. Καταγωγή μου είναι από εκεί. Γιατί είμαι υπερήφανος βέβαια. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν το συζητάω. Και ο Λάζος που μεγάλωσε εδώ πέρα, εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον τόπο του και τον αγαπάει. Άσχετα βέβαια που λόγω δουλειά και τέτοια. Εσύ, δεν κατάλαβα. Η μάνα μου έπλαινε σκάλες και ο πατέρας μου ναυτικός. Μα δεν απλά για να το ξέρετε. Δεν είναι, είναι κακό. Γιατί η δουλειά δεν... πάντα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν είναι κακό. Η δουλειά καθόλου, δεν είναι καθόλου ντροπή. Ό,τι δουλειά και να είναι. Καθόλου. Λοιπόν, και είμαι πολύ περήφανος που έχω αυτούς τους γονείς. Μπράβο, παιδιά, λέει. Τα σπάει το βιντεάκι. Συνεχίζετε έτσι δυνατά. Green Prince, ο φίλος που συνεχίζει. Ο κόσμος έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και οι κύριοι, λέει, της Βουλής κοιτάζουν τα πανηγύρια τους. Πάμε να τους εξαφανίσουν. Πάνε να μας εξαφανίσουν σαν έθνος, γιατί από την Ελλαδάρα μας ξεκίνησαν όλα μάγκες. Και συνεχίζει. Τρελαίνουμε, λέει, δεν σταματάω ούτε λεπτό πιο δυνατά να τραγουδώ για τον Παναθηναϊκό. Η Καλαμάτα είναι πράσινη, Λάζαρ, λέει. Τρόπα, πώς και τίγκα στην παράδοση, μάγκες. Και τίγκα στην παράδοση. Σε αυτό συμφωνώ. Ότι είναι δεν, πράσινη, δεν έχει ωραία μέρη. Ωραία. Γιατί και στην Βρετανία είναι. Κατά πράσινη η Βρετανία και για το Λοκαρδανία πάντα. Ότι μόνο η Πελοπόννησος, η Καλαμάτα. Αυτό είναι το καθένας, έχει βγει ο καθένας μόνο το συγκεκριμένο μέρος. Ναι, υποστηρίζει το μέρος το καθένας. Εντάξει, και το Αγρίνιο πράσινο είναι. Αυτό και, λέω. Είναι και το Καρπενήσι προς τα πάνω. Το Καρπενήσι. Όχι πράσινο πρασινάδα. Ενώ πράσινο Παναθηναϊκό αυτό. Και πρασινάδα εκεί. Και, και τι, Καλαμάτα δεν είναι πρασινάδα. Ναι, αυτό λέει ο φίλος. Άσε που είναι και το καλύτερο νησί το Καρπενήσι. Τι λέει ο φίλος. Για την πρασινάδα ή για τον Παναθηναϊκό. Δεν το διευκρινίζει. Πάντως το καλύτερο νησί το Καρπενήσι ούτως ή άλλως. Δεν είναι. Όχι, το Ποντικονήσι. Και το Λαγονήσι. Mm. Λοιπόν, Λάζαρε, διακρίνω μια δυσπιστία απέναντι στον Ταϊλανδό, λέει, τον Παϊρότς. Γιατί γελάς? Πού το κατάλαβες, ρε φίλε. Γιατί το γελάς? Καλά, μιλάμε βουλωμένο γράμμα ανοίγεις, έτσι. Από τη μία σωστό αυτό να έχουμε μια επιφύλαξη, αλλά νομίζω... Από την άλλη πρέπει να είμαστε ανοιξαμε και σας περιμένουμε. Νομίζω, λέει, ότι ο τύπος έχει λεφτά και θέλει να κάνει επένδυση στην ομάδα. Ας μην είναι οπαδός. Λεφτά να ρίξει και να μας σηκώσει λίγο, φτάνει αυτό. Σύμφωνοι. Χορτάσαμε από παραθυναϊκό φροσύνη και λόγια και πράξεις τίποτα. Όταν το δω αυτό, εντάξει, πάντως ένας που είναι πολύ χορτάτος από λεφτά και έχει για να επενδύσει, δεν φαίνεται από το καλημέρα έτσι. Είναι λίγο κάπως άκομψη όλη αυτή η ιστορία του παραμυθιού. Έτσι. Και στη Μουσκρόνη γιατί δεν βάζει λεφτά, αφού ναι, την αυτό... έχει πάρει εδώ και 5 μήνες. Γιατί ναι, δεν πέρα... βάζει λεφτά εκεί. Εκεί τι γίνεται. Εκεί έχει πάρει ένα δανεικό. Έναν Έλληνα, τον Κατράνη. Ποιον? Δεν το ξέρω, τον Κατράνη. Ναι, ο Κατράνης έπαιζε σε ελληνικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια και τώρα και πάει δανεικό στη Μουσκρόνη. Πάντως όντως τα ρεπορτάζ. Σε τι ομάδες έπαιζε? Έχει παίξει πολλές ελληνικές ομάδες. Δηλαδή? Και στις μεγάλες. Και σε μεγάλες. Ναι. Όπως? Αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει στον Ολυμπιακό, νομίζω, ή στην ΑΕΚ. Από μεγάλες λέμε, ρε. Έλα, έλα, συνέχισε, πάμε. Έχει κοκκινήσει, τι έχει πάθει αυτό. Όχι, ρε, ίσα ίσα. Α, εντάξει. Η κάμερα χάλασε. Σάκη, λέει, πρέπει να πάμε ο ΆΚΑ, γιατί αν είμαστε, λέει, κάτω από μια στέγη όπως το ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός, σε 10 χρόνια δεν θα χρειάζεται κάτι, κανένα μεγαλομέτωπο. Θα έχει σωθεί. Λίγο εντάξει. Σίγουρα εννοεί ο φίλος για το... Άθεσας live, έτσι, όχι να πάμε ΆΚΑ τώρα, έτσι όπως είναι η ομάδα φέτος, αν και ακόμα για την έδρα... Δεν μπορούμε να πάμε τώρα. Γιατί πρέπει να φύγουν εκεί οι ομοσπονδίες που είναι, εξού και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει καταθέσει βέτο κατά τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Ήδη σου λέει... ναι, ναι, σωστά. Πού θα πάμε εμείς? Ναι, αυτά πρέπει να λυθούν, Χρήστο. Αλλά και πρέπει να λυθεί και ο συντελεστής. Ακούστηκε και για φέτος ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν τα βρίσκει, δεν τα βρίσκανε μάλλον ο ερασιτέχνης, που υπάρχει κάποιο χρέος της ΠΑΕ προς τον ερασιτέχνη, με την ΠΑΕ, ακούστηκε και η λύση του ΟΑΚΑ, όπως η λύση και του. Και τη Ριζούπολη. Ανοίξει το Θεό σου. Δηλαδή είναι που είναι όλα μετέωρα. Αυτό μας έλεγε. Είναι όλα που είναι για να μας κλαίνε, δεν έχουμε μπαντήλ να κλάψουμε. Τώρα πρέπει να ψάχνουμε και για γήπεδο. Μα γιατί δεν τα μεταξύ μας. Ότι θα... έχουμε θέμα. Εκτός της προετοιμασίας πρέπει να ψάξουμε και για έδρα. Δηλαδή να είναι τις κακά, όλα τα κακά της μοίρας να σου έχουν πέσει πάνω, να μην έχεις τον ήλιο μοίρα, μοίρα
και να τσακωνόμαστε και μεταξύ μας τώρα, έτσι. Οι μεν με τους δε, δεν δίνουμε το γήπεδο, χρωστάτε αυτά, δεν χρωστάμε, θέλουμε τόσα. Στην τελική θα έχουμε τηλεοπτική κάλυψη φέτος. Ακόμα, ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό που θίγει ο Μεγιστάνας. Είδες ο Μεγιστάνας εδώ δίπλα μου, το έθιξε. Έχει δίκιο. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 7 ή 8 ομάδες είναι χρήστος, 8 νομίζω, που δεν έχουν στέγη. Είναι 6 ομάδες. 6 είναι, έπεσα έξω. 6 με 7 ομάδες είναι, οι 9 έχουν κλείσει ήδη με την Νόβα. Ναι, και παίζει τώρα... Ωραίος, πολύ ωραίος. Μπράβο, ρε Στέλιο. Πάντα είσαι ωραίος εσύ, αλλά το έλεγα εγώ. Και υπάρχουν συζητήσεις τώρα, γιατί σε όλο αυτό το θέμα έτσι δεν μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια, αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα είναι στον αέρα. Το είχαν... Και υπήρχαν και κάποιες προτάσεις. Το είπαν και στον Γιώργο Βασιλιάδη. Ναι, ο οποίος ανακοίνωσε κάποια πράγματα από το οποίο δεν συμφωνούν. Δηλαδή να γίνουν 12 οι ομάδες, να γίνουν 2 επαγγελματικές κατηγορίες. Ναι, γιατί ζητάει ο Υπουργός να γίνουν 12 ομάδες και να μοιραστούν από τα τηλεοπτικά που θα βρεθούν. Δηλαδή, πλην της Νόβα να υπάρχει και η ΕΡΤ στην εξίσωση. Ακριβώς. Να δοθούν τα και νομίζω με χρόνια, κάποιο... 270 εκατομμύρια. Μπράβο. Πράγμα που δεν τα θέλουν οι κύριοι των ομάδων. Γιατί όμως. Γιατί σου λέει, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε 12 ομάδες. Θέλουμε να είμαστε 14. Τουλάχιστον 14. Ναι. Τουλάχιστον μοιράζονται 14. Και περισσότερο. Εντάξει. Λες δηλαδή και θα προσφέρει κάτι περισσότερο χωρίς να θέλουν να υποτιμήσει ομάδες όπως ο Λεβαδιακός, η Κέρκυρα ή ο Πλατανιάς. Ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα. Τα... Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σε αντίθεση με το... Επειδή δεν θέλω ούτε να υποτιμούμε κανέναν, άστο αυτό, ας το λύσουν μεταξύ τους. Σήμερα είναι άλλη μια συνάντηση, τώρα έγινε νωρίτερα. Το θέμα είναι ότι είναι όλα στον αέρα ακόμα. Πραγματικά στον αέρα. Αέρα δεν έχουμε και ούτε μπορούμε να δούμε αέρα τις ομάδες. Είναι ακόμα όλα στον αέρα. Με την πραγματική απόδοση και ερμηνεία. Λοιπόν, α δούμε. Ελπίζω να τελειώσει και αυτό το παραμύθι. Το επόμενο μήνυμα είναι σε αντίθεση με τον Ντοριάν. Ο Ηλίας λέει: Γεια σας, Μάγκες. Λέει: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και πάλι καλύτερα να μην πάμε στο ΆΚΑ. Γιατί εκτός από τα ενίκια που είναι πανάκριβα, όσο έχουμε τον Αλαφούζο λέει και δεν δίνει τίποτα, θα υπάρξει και θέμα με τον Χρονοτάπητα. Αν ΑΕΚ εκτός από τα μάτς πρωταθλήματος και κυπέλλου Ελλάδος παίξει και στην Ευρώπη, θα υπάρχει σίγουρα πρόβλημα. Γιατί μου στέλνετε, ρε Γιώργο Έλλην Πανάθα, γιατί μου στείλει αυτό το μήνυμα? Παναθηναϊκός 2008-18. 10 χρόνια. Α, είναι αυτό το βιντεάκι που είχε βγάλει ο γνωστός. Το έχουμε. Γιατί ρε παιδιά μου το στέλνετε αυτό? Τα έχουμε ξαναπεί. Και μάλιστα ένας ο Ηλίας, ο Κοντογονής, απαντάει και λέει: Ωραίο το βιντεάκι, συμφωνώ. Αλλά πού. Κι εγώ συμφωνώ βέβαια. Αλλά θα έπρεπε να μας πει αυτός που το έφτιαξε ότι Παναθηναϊκός υπήρχε και πριν από το 2008. Παραδείγματος χάρη το 96, που η οικογένεια χάλασε την ομάδα αυτή. Ή τι έγινε μετά τη Ριζούπολη? Χάλασε πάλι η οικογένεια άλλη μια ομάδα. Που η βάση αυτής πήρε και το ευρωπαϊκό, το 4. Απλά σου λέει στα 10 χρόνια πολυμετοχικότητας και έπειτα. Τι... Ναι, σωστά. Εντάξει. Ναι, όταν όμως κάποιος θέλει να κάνει ένα γιατί βίντεο την συγκροτημένο για την ιστορία της ομάδας, πρέπει από το ξεκίνημα μέχρι το τελείωμα να το πιάσουμε. Δεν είναι... Το κανονικό είναι... βίντεο θα πρέπει να περιλαμβάνει 1979-2018. Εδώ υπάρχει δύο τέλεια. Και μόνο που το. Εντάξει, δεν μπορώ να το συνεχίσουμε αυτό. Ώστε να βάλουμε και τις ευρωπαϊκές επιτυχίες μέσα και ακριβώς τα λάθη της δίκης. Η οικογένεια που έκανε αυτά είχε και κάποιες επιτυχίες. Ας τα βάλει μέσα. Ας βάλει και τα υπόλοιπα εδώ που αναφέρει εδώ ο Ηλίας ο Κοντογόνης. Λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό, όσο ωραίο και αν είναι, είναι λίγο ατυχέστατο. Γιατί πιάνει μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Αδικούμε όλους τους άλλους. Και τους επόμενους και τους προηγούμενους. Λοιπόν, και υπερθεματίζουμε υπέρ κάποιων προηγούμενων μάλλον. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, και κλείνει το μήνυμα ο φίλος. Λέει δεύτερον, πείτε μας νεότερα για τις μεταγραφικές εξελίξεις σε μπάσκετ και ερασιτέχνη, αν υπάρχουν. Θα τα πούμε συνέχεια. Οπότε μην είναι συντονισμένος. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Στο Θάνο, ο οποίος λέει, γεια σας ρε Μάγκες, λέει Γιώργος Καλαφάτης. Ένα, Γιώργος Καλαφάτης. Δύο. Δεν έχει καμιά συνωνυμία. Γεια σας ρε Μάγκες. Είπα κι εγώ, νόμιζα ότι ήταν το όνομά του και λέω τι έγινε ο τρισέγωνος, δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Θάνος, είπα, καλησπέρα Θάνο, Θάνος. Λοιπόν, γεια σας ρε Μάγκες, λέει. Πρώτον Γιώργος Καλαφάτης, δεύτερον Φέρεντς Πούσκας, τρίτον Παύλος Γιαννακόπουλος και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, οκ. Okay. Να πούμε καλησπέρα και στα αδέρφια, στο Σπύρο και στο Βαγγέλη Ντιμέρης. Τον είχαμε σκοτώσει την άλλη φορά. Το αλλάξαμε λίγο το όνομα. Επίσης, στο Περιστέρι τα παιδιά. Καλησπέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει καλησπέρα παιδιά από Χανιά, Κρήτης. Για άλλη μια φορά
Θέλω να πω πως είστε φοβεροί. Σας ευχαριστώ πολύ που διαβάζετε πάντα τα μηνύματά μου. Σάκη, είσαι φοβερός, λέει το ίδιο και εσύ και για τον Λάζαρο και για τα άλλα τα παιδιά. Τα λέτε όλοι έξω από τα δόντια και παναθηναϊκά. Και μπράβο σας. Τώρα να σου πω μπροστά στο Σάκη, εμείς οχριούμε, έτσι. Νομίζω ότι θα τον δείτε και σ' άλλη. Τώρα εδώ έχουμε και άλλα, θα τον δείτε εδώ. Ήδη έχει και εδώ θα δείτε μουσικά θέματα, ιστορίες. Εδώ ετοιμάζεται το Έτερον Ήμιση. Του ευχόμαστε καλό τάξιδο βέβαια, γιατί κάνει άλλη μια εκπομπή. Καλή επιτυχία να έχει στο νέο εγχείρημά του. Αν και είναι γνώριμο, γιατί τόσα χρόνια στη νύχτα ο Σάκης δεν πάτησε αυτά που λέτε το βράδυ που πατάνε. Ευτυχώς έμαθε πολλά πράγματα και θα τα δώσει το γυαλί με ένα άλλο ήθος, ας το πούμε έτσι. Γιατί πολλοί με ρωτάνε τι σχέση έχει το αθλητικό με τη μουσική. Την ίδια σχέση που μπορεί να έχει η γάτα με το σκύλο, ξέρω εγώ. Απλά και τα δύο είναι τετράποδα, είναι ζωάκια και τα έχουμε στο σπίτι μας. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις και τα δύο στο σπίτι σου ή να αγαπάς και τα δύο. Λοιπόν, εγώ του εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα. Είναι ένα ωραίο μουσικό προϊόν με έναν πολύ μεγάλο χορηγό, το Σπιριτούς, του Θανάση του Πουλόπουλου, και του εύχομαι καλή επιτυχία, διότι είναι ένα κομμάτι που το γνωρίζει ο Το κάνουμε τόσο χρόνια. Αυτό. Μόνο και μόνο ο τρόπος που έχει σκεφτεί το όλο project της εκπομπής, νομίζω ότι είναι ξεπερνάει τα σύνορα. Θα έχει και προσκεκλημένους από το χώρο του αθλητισμού, όπως τον Χρήστο τον Γεωργίου εδώ πέρα που παίζει τους Celtics, από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε παγκόσμια πρώτη. Θα έχουμε παίχτη του Celtics, τον Celtics εδώ στο στούντιο, δεν έχει ξανάρθει. Ναι, ακριβώς. Νάτος, ορίστε, Celtics. Κάνε λίγο την πλούτα να τη δούμε, να σε χαρούμε. Βέβαια. Χρήστο Γεωργίου. Νούμερο 35. Κατέβα, σου κόβει το μαλλί. Εντάξει, οκ. Μια χαρά. Το κάνει αλογουρά γι' αυτό. Εντάξει, για πάμε. Λοιπόν, και κλείνει ο φίλος από τα Χανιά. Καλησπέρα και στα Χανιά, λοιπόν. Αν μπορείτε, λέει, να καλέσετε, παιδιά, μια μεγάλη προσωπικότητα στο πάνελ της εκπομπής σας, να συνεισχύσετε έτσι και παναθηναϊκά και γερά την πράσινη σημαία μας ψηλά, λέει ο φίλος μας ο Πάνος από τα Χανιά. Μα την έχουμε εδώ. Εδώ, δίπλα, πάνω, νάτος. Celtics. Μεγαλύτερη προσωπικότητα από αυτήν εδώ, νάτος. Εδώ πάνω είναι, πούντος. Νάτος. Μόλις ήρθα από Αμερική. Δεν θέλουμε, έχουμε. Τελείωσε. Εκτός του άλλου, έχουμε συνήθεια μεγάλες προσωπικότητες περνάνε από εδώ, από την εκπομπή. Εντάξει. Τώρα την επόμενη θα έχουμε τον Παρασκευά. Ζέλατο Λέι, Ρουστίκ. Εντάξει, εκεί έχει πολύ πλάκα. Κρίμα, όχι, έχει γέλιο, ρε. Εντάξει, πλάκα έχει το παιδί, να είναι καλά. Χαρίζει γέλιο. Ναι. Λοιπόν, μάγκες, λέει ο Σπύρος, ο φίλος του Λάζαρου, ο οποίος ανεβαίνει. Ο ανεβαστικός. Ο ανεβαστικός, μπράβο. Αυτό που πάμε την ανηφόρα. Πήραμε την ανηφόρα. Αυτό ήθελε, ναι, δεν. Για το Πρέιντ, λέει, που έγινε κάτω στη Βουλή που είχες πάει, θυμάσαι τότε που ήσουν. Παντού έχει γίνει, έγινε και στην Τουρκία τώρα, λέει. Εντάξει, χαμός, είναι μια μόδα τώρα αυτό. Τέλος πάντων, γι' αυτό που το συζητάγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, γίνονται, λέει, παντού γίνονται, λέει. Υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν ρατσισμό απλά και μόνο επειδή γεννήθηκαν διαφορετικοί. Εντάξει, αυτό έτσι είναι. Δικαίωμά τους, εγώ δεν αρνούμε το δικαίωμά τους να διαδηλώσουν για τη διαφορετικότητα. Εγώ απλά θα πάω σε μια εκδήλωση, παύλα διαδήλωση, για το, ξέρω εγώ, για θέματα γεωκτημονίας, για τη Μακεδονία. Βέβαια, για αυτό λέει, εκεί καταλήγει και έχει δίκιο. Για αυτά. Τώρα, αυτό εμένα δεν με εκφράζει. Είναι μια πλήση εγκεφάλου, λέει, Λάζαρε. Αν δεν με εκφράζει, δεν πάω. Εκφράζει τον άλλον ο οποίος θέλει για τη διαφορετικότητα. Αν πάει καλά, μάγια. Με γεια του, με χαρά του, ας πάει. Καθένας μπορεί να πάει κατηγορώ. Πάνω, αρκεί να μην προκαλεί. Ακριβώς. Αυτό λέει και εδώ ο φίλος ο Σπύρος και λέει, γίνεται πλήση εγκεφάλου, γιατί λέει, αντί να βγει στον δρόμο για τα εργασιακά, για τη Μακεδονία, για όλα εντάξει, αυτά. Εντάξει, αυτό είναι, όπως το λέει, έχει δίκιο. Βγαίνουν ακριβώς. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, όχι, έχει το δικαίωμά του να διαδηλώσει για αυτό το πράγμα. Εγώ δεν του το αρνούμε, έτσι. Θα αφήσουν όμως και το δικό μου δικαίωμα να διαδηλώσω για αυτό που λες, το εργασιακό, το θέμα της Μακεδονίας, το μακεδονικό κλπ. Ελπίζω μην με κατακρίνετε σαν ακροδεξιό στοιχείο, γιατί θέλω να βγω να πω ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, έτσι. Ή θέλω να πω, γιατί κύριε Πρωθυπουργέ, μου μείωσε τη σύνταξη της μητέρας μου, που δουλεύει 40 χρόνια και πλένει σκάλες. Λοιπόν, αυτό ελπίζω να μην με κράξετε και να με μειώσετε, να πείτε, ο ακροδεξιός ή ο συστημικός ή ο τάδε. Εγώ δεν βγήκα να πω, ο έτσι ο αλλιώς, καλά κάνει ο άνθρωπος. Μαζί του. Τώρα το αν είναι λεβέντης ή ξεφτιλής, το ίδιο το ξέρει ο ίδιος και μόνο. Δεν με νοιάζει. Εγώ ακόμα και σε αυτό που αναφέρθηκε στο Pride, είδα ανθρώπους του χώρου αυτού, οι οποίοι είπαν το θεωρούμε
διακομόδηση έτσι όπως γίνεται αυτό το στυλ και δεν θέλω να πάω κάτω. Μ' άκουσα πολλούς ανθρώπους. Το ξέρω και, έτσι. Και κλείνει. Επίσης, καλά και κάνουμε. Αρκεί να μην διακομωδήσουμε αυτό για το οποίο διαδηλώνουμε και να αφήνουμε και τις άλλες πλευρές, την άλλη φωνή. Για το Pride λέει επίσης και για το όνομα για τη Μακεδονία, λέει ο φίλος ότι εδώ υπάρχουν αυτοκτονίες, οι οικογένειες διαλύονται, ο εργασιακός τομέας έχει γίνει πίνουν το αίμα του ανθρώπου και εμείς λέει βγαίνουμε στον δρόμο και για ένα όνομα. Εντάξει, δεν είναι το άλλο, ναι, το ένα, άλλο έτσι, το Pride, άλλο το όνομα. Ακριβώς, άλλο το Pride. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο να μην τα κάνουμε, να μην τα σαλατοποιούμε. Μπράβο, έχει δίκιο. Να μην τα σαλατοποιούμε. Το καθένα είναι διαφορετικό. Έτσι, μπράβο. Ας πούμε, αν και πολιτικοποιήσαμε λίγο την εκπομπή. Εντάξει, μέσα στη ζωή είναι όλα. Δεν είναι πολιτικοποιημένη, απλά είναι κοινωνικά θέματα. Είναι, μπράβο, που αυτά άπτονται του κοινωνικού ιστού μας. Αυτό είναι η ομορφιά της δημοκρατίας και η ελευθερία. Όπως εδώ η ομορφιά της εκπομπής είναι. Έχουμε άνθρωπο από το NBA εδώ. Έτσι. Έχουμε έναν απλό πλην τίμιο δημοσιογράφο και έχουμε και έναν αντικριστό. Και έναν αντικριστό. Μουσικό αντικριστό παραγωγό. Και έναν απλό μουσικό παραγωγό, Παύλα, ό,τι θέλετε εσείς. Ναι, ναι. Παύλα τα υπόλοιπα. Okay. Λοιπόν, μέχρι να τα βρούμε εμείς, μπράβο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε. Έχουμε και ένα ωραίο βίντεο που θα δούμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που διαλέξουμε εδώ με τα παιδιά να δούμε, να θυμηθούμε μάλλον και να θυμηθείτε 10 πολύ όμορφα γκολ του Παναθηναϊκού που έχει πετύχει στην Ευρώπη. Τα χρόνια που ήταν Παναθηναϊκός. Και ευχαριστούμε και τον MD Blockers, το Μαργαρίτο Δραπίδη, τον μεγάλο MD Blockers, με τη μεταφορική που είναι και χορηγός από σήμερα της εκπομπής και άλλων εκπομπών και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά, το στέλνουμε την αγάπη και μας. Και τη φένια, και τη φένια τη σύζυγό του και να είναι καλά, υγιέστατη κύριε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δουλεύει! Βάλε να ακούσουμε, τώρα λογικά είμαστε στη φάση των 16. Ματσάρα γίνεται, ε. Αυτό το παγκοσμίο, μόνο αν χαθείς θα το χάσεις. Γιατί με το Πάμε Στοίχημα, ζεις την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ, στοιχηματίζοντας τώρα και μέσω των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης, αλλά και σε αγώνες Virtual Sports. Πάμε Στοίχημα. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Μεταφορική Μαργαρίτης. Τα υπερσύγχρονα αυτοκίνητά μας και το έμπειρο προσωπικό μας είναι έτοιμα για την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά των πραγμάτων σας. Σύγχρονες εγκαταστάσεις να αποθηκεύουν οικιακό ή και επαγγελματικό εξοπλισμό και μόνο από 60 ευρώ το μήνα με εγγύηση την ασφάλεια. Ποιότητα και σούπερ τιμή σημαίνει Μαργαρίτης Μεταφορική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 50 26 600. Μεταφέρει και συμφέρει. Όταν η ξενόγλωσση εκμάθηση έχει απαιτήσεις, τότε έχουμε επιλογή. Κέντρα ξενογλωσσών Ορίζοντες. Ο αποκλειστικός τρόπος διαδραστικής και βιωματικής εκμάθησης που εφαρμόζουμε είναι η εγγύηση της επιτυχίας των μαθητών μας. Εξειδικευμένοι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα επίπεδα μας εξασφαλίζουν θεαματικά αποτελέσματα. Κέντρα ξενογλωσσών Ορίζοντες. Θα μας βρείτε στον Άλυμο και στην Ίκαια. Τηλεφωνικό κέντρο 210 49 12. 212. Κάνε την εγγραφή σου στους Ορίζοντες και βάλε την υπογραφή σου για το μέλλον. Αν αναζητάς τη δύναμη στο κρέας, τότε η επιλογή είναι μία. Power in Meat. Μικρές ελληνικές οικογενειακές φάρμες εγγυώνται την ποιότητα των κρέατων μας. Κρέατα και παρασκευάσματα σε μεγάλη ποικιλία και πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Κάνε την παραγγελία στο www.powerinmeat.gr ή τηλεφώνησε στο 698-360-2763. Ειδικότητά μας τα διατροφικά μενού για αθλητές. Η δύναμη στο κρέας έχει ένα όνομα. Power in Meat. Για αυτούς που ξέρουν. Διανομή κατοίκων σε όλη την Αττική. Το 1982 μας γνωρίσατε. Το 2018 μας καθιερώσατε. Γυράδικο Αλέκος. Εκεί που η γεύση συναντά την ποιότητα. Γύρος, καλαμάκια, τυλιχτά, μερίδες, σαλάτες, ποικιλίες σούβλας, ισχάρας είναι λίγες από τις επιλογές σας. Τώρα στο νέο μας κατάστημα Αγίου Δημητρίου 217 στον Άγιο Δημήτριο και στα τηλέφωνα 210-9317-220 και 221. Γυράδικο Αλέκος. Για αυτούς που επιλέγουν ποιοτικά. Ο κόσμος των ζώων.
Ένας ιδιαίτερος κόσμος με τα πάντα για τους μικρούς μας φίλους. Τροφές, λιχουδιές, αξεσουάρ, με τα πιο επώνυμα brands της αγοράς και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εξειδικευμένο τμήμα φαρμακείου αλλά και καλοπισμού είναι έτοιμο να σας παρέχει τις υπηρεσίες του και να καλύψει τις ανάγκες σας. Από το 2005 στην Νίκαια, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Εγάλεο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-4917-294 και 210-5316-706. Μπες και εσύ στον κόσμο των ζώων. Γεια σας, Πέγκη Θαμουράκη. Μελλοντολόγος και σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης. Είμαι ένφυτα ενορατική και χρησιμοποιώ το ιδιαίτερο αυτό χάρισμα επαγγελματικά εδώ και 22 χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε κατηδίαν συναντήσεις ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την περιφέρεια και όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η επιλογή σας για μια μελλοντική πρόβλεψη σε μένα θα σας δώσει την ευχέρεια να μάθετε με απόλυτη βεβαιότητα τη μελλοντική εξέλιξη των θεμάτων που σας απασχολούν για σας και για τα πρόσωπα που επιθυμείτε σε μία και μόνο συνεδρία διάρκειας μίας ώρας. Γι' αυτό μη χρονοτριβείτε, καλέστε με άμεσα στο 210-9623-315 γιατί είμαι πρόθυμη και ικανή να σας καθοδηγήσω με τον πιο σωστό και καλύτερο τρόπο για να έρθει και η λύση στα προβλήματά σας. Και πάλι μαζί, εδώ το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για άλλη μια φορά να πούμε καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα σήμερα, 2 Ιουλίου του 2018. Μπαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε το ιδιωτικό συμφωνητικό, Λάζαρε. Βρήκε το ιδιωτικό συμφωνητικό εκχώρησε. Σάκης μεταξύ της, πώς το λένε, της, του Sky, της .com, πώς λέγεται, ξέρω εγώ, του Sky. .com, ανώνυμη ραδιοτηλεοπτική και εμπορική εταιρεία. Ιδιοκτησίες, φαντάζομαι, του κυρίου Αλαφούζου, μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Η οποία εδρεύει μάλιστα εκεί στο Μαρούσι, κάπου λεωφόρο Πεντέλη Στάδε. Η σύμβαση, μάλλον, που έγινε μεταξύ τους. Και τι λέει η Σάκη. Μισό λεπτό, γιατί μας πέταξε έξω. Πάνω που είναι να δούμε τι λέει. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε. Να δούμε. Θα το ξαναπάμε. Μας πέταξε μία και έξω. Εντάξει, θα το ξαναβρούμε. Λοιπόν. Ας αλλάξουμε λίγο. Πάμε... Είναι η συμφωνία που είχε κάνει ο Sky, δηλαδή, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκό όσον αφορά την διαφημιστική αυτή καμπάνια για τη μετάδοση και καλά των διαρκείας. Ωραία. Δηλαδή, τι ακριβώς. Εντάξει, από εκεί φαίνεται το ποσό αυτό ότι είχε λοιπόν συμφωνηθεί ότι θα πάρει ο ένας από την άλλη, από την ΠΑΕ δηλαδή, ο Sky, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, το έχουμε. Λοιπόν, συμφωνήθηκαν, αφού λέει τα στοιχεία της πρώτης, που είναι η εταιρεία που είπαμε και του Παναθηναϊκού, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα. Η εκχωρήτρια εκχωρεί την παρούσα, λέει, στον εκδοχέα τις απαιτήσεις που απορρέουν από το μεταξύ αυτής και του σωματείου με την επωνυμία Παναθηναϊκή Συμμαχία, με αφημί τάδε και τα σχετικά, που εδρεύει, ναι. Λέει ακριβώς το ποσό που είναι συνεργασία ανερχομένων σε 115.343 ευρώ και 26 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Οι απαιτήσεις αυτές απεικονίζουν σε 30 τιμολόγια της εκχωρήτριας μη εξοφλημένων, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική κατάσταση του παραρτήματος που επισυνάπτεται στο παρόν συμφωνητικό και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Τα ανωτέρω 30 τιμολόγια παραδόθηκαν από την εκχωρήτρια στον εκδοχέα με την υπογραφή του παρόντος, το οποίο απέχει θέση αποδείξεως παραλαβή τους. Έχει θέση, τέλος πάντων, αποδείξεως παραλαβή τους από τον εκδοχέα. Ως άνω απαιτήσεις συνολικού ποσού 115.343 ευρώ, όπως είπα, μαζί με το ΦΠΑ, η εκχωρήτρια εκχωρεί δια του παρόντος στον εκδοχέα και δίνει εντολή στον οφειλέτη να καταβάλει το ανωτέρω ποσό στον εκδοχέα. Η εκχωρήτρια αναγνωρίζει ότι ο εκδοχέας καθίσταται αποκλειστικός δικαιούχος των εκχωρούμενων απαιτήσεων και ο εκδοχέας μόνος του, χωρίς τη μεσολάβησή της,
θα εισπράξει τις εκχωρούμενες απαιτήσεις. Η εκχωρήτρια εταιρεία παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να προσβάλλει προς ακύρωση την παρούσα εκχώρηση. Η εκχωρήτρια αναλαμβάνει, η εκχωρήτρια μιλάμε είναι η εταιρεία και ο εκδοχέας που λέει είναι ο Παναθηναϊκός. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εκχωρήσει σε άλλους πιστωτές της ούτε να διαθέσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο τις ανωτέρω εκχωρήσεις, απαιτήσεις της, ούτε και να τις εισπράξει από τον οφειλέτη. Οι συμβαλόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη και απρόσβλητη και παρετούνται από κάθε δικαίωμά τους να ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όλα όσα αναφέρονται στα άρθρα τάδε του αστικού κώδικα. Και τέλος, ο εκδοχέας ευθύνεται πλήρως για τυχόν μη ίσπραξη για οποιοδήποτε λόγο των εκχωρούμενων απαιτήσεων. Ο εκδοχέας αποδέχεται κατά την ανωτέρω εκχώρηση και δηλώνει ρητά ότι ανεξαρτήτως της ίσπραξης του ανωτέρου ποσού των εκχωρούμενων απαιτήσεων από τον οφειλέτη δεν διατηρεί ουδεμία απέτηση ή αξίωση κατά της. Και υπάρχουν βέβαια και υπογραφές από κάτω. Ναι. Αυτό εν ολίγης είναι μία σύμβαση μεταξύ της ΠΑΕ. Ακριβώς, ξαναλέω. Ακριβώς. Είναι για η σύμβαση. Το ποσό το οποίο συμφωνήθηκε κατά την περίοδο της διαφήμισης των διαρκείας εισιτηρίων, έτσι. Αυτά τα 30 τιμολόγια όμως τα και περίπου μάλιστα τα 4.000 το καθένα, τι ακριβώς θέλει αυτό να που διάβασα ως εκχωρήτρια, ξαναλέω να μην μπερδευτεί ο κόσμος, είναι η εταιρεία, η thisis.com, ανώνυμη ραδιοτηλεοπτική, που είναι και ο Sky. Ο Sky εκπροσωπείται, επειδή είναι δημοσιοποιημένο αυτό, έτσι. Δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας. Αυτό το συμφωνητικό εκχώρησης απαντήσεων είναι δημοσιοποιημένο παντού στο ίντερνετ. Δεν είναι. Αξίζει να σημειώσει κάποιος ότι η κυρία Ευαγγελία Κουτσαφτάκη εκπροσωπεί την εκχωρήτρια, δηλαδή τον Sky, και ο κύριος Ευστράτιος Σιωπήλης, ο γνωστός που ξέρετε από την ΠΑΕ, από το ΔΣ, ο αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί την ΠΑΕ Παναθηναϊκό στο συγκεκριμένο συμφωνητικό. Συμφωνητικό. Το διευκρινίζουμε. Το έχει ανακοινώσει και η Παναθηναϊκή Συμμαχία αυτό. Το έχει μάλλον αναρτήσει. Το έχει δημοσιοποιήσει. Καλά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Δημοσιοέγγραφο είναι αυτό. Έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμέλητη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα αναταράξει λιγάκι την Γενική Συνέλευση της Παρασκευής. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, όντως εγώ θυμάμαι ότι ο κύριος Αλαφούζος δεν έθεσε χρηματικό θέμα, οικονομικό θέμα, στο ότι καταρχήν ποιος του έδωσε την εντολή να το πάει στο Sky, το συγκεκριμένο διαφημιστικό. Όταν θα μπορούσε να παίξει παντού. Θα μπορούσε να παίξει σε άλλους σταθμούς, θα μπορούσε να παίξει εδώ. Εμείς πάντως εδώ αφιλοκερδώς θα το βάζαμε. Αν μη τι άλλο σε μια αμιγώς παναθηναϊκή εκπομπή, πάντως 115 δεν θα παίρναμε. Άντε να παίρναμε 5 ή 3 ή 2, εδώ για τι θέλει ο σταθμός. Θα μου πείτε δεν είναι εθνική εμβέλεια κανάλι. Σωστά. Είναι παναθηναϊκή εκπομπή όμως. Αν μη τι άλλο, ο κύριος Αλαφούζος, όντως και όντας πρόεδρος του Παναθηναϊκού, θεώρησε σωστό να την πάει σε μια εταιρεία συμφερόντων δικής του, ας το πούμε, του ομίλου του. Okay. Τότε ενημερωθήκαμε, αν θυμάμαι καλά, να με διαψεύσετε, ότι κυκλοφορούσε πάντως, δεν το επιβεβαιώνω εγγράφως, δεν το ξέρω αυτό, ότι κυκλοφορούσε ότι δεν υπήρχε θέμα χρέωσης για την προβολή αυτών των διαφημιστικών. Όχι εγγράφος όπως το είπες. Παιδιά, για να είμαστε ακριβείς. Να είμαστε ακριβείς. Γραπτό, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε βγαίνανε όλα τα blogs, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα site και λέγανε να ο Αλαφούζος κάνει τα, επειδή έχει το Sky, μεταδίδει τους αγώνες δωρεάν, μεταδίδει τα διαφημιστικά spot δωρεάν ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, αυτό συνέβαινε, αν δεν κάνω λάθος, και στην περίπτωση όταν ήταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη με το Star. Με το Star. Ναι, τώρα το τι γινόταν από οικονομικής πλευράς αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να τα αναφέρω. Εδώ τώρα αφήσανε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει κάποια χρέωση. Τώρα ξαφνικά μας δείχνουν τη χρέωση που υπάρχει μεταξύ του εκδοχέα, από ό,τι διάβασε εδώ ο φίλος Μωσάκης, του Sky δηλαδή, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και τώρα ζητάνε τα λεφτά. Δεν θέλω να πούμε κάτι παραπάνω. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα. Τα γεγονότα εμείς παρουσιάζουμε. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα. Ο καθένας από εσάς έχει μυαλό και βγάζει τα συμπεράσματα. Βέβαια, καλό θα ήταν
Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά, ότι η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει όταν θέλει να είναι τίμια και να το δείχνει, να είναι τίμια, πρέπει να το δείχνει και ως προς τα έξω. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τότε η τότε διοίκηση του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν είναι και τωρινή, θα έπρεπε όλη αυτή τη βοήθεια να τη δείχνει προς τα έξω, κατά πόσο ήταν... Να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, με λίγα λόγια. Κατά σε όλα. Πόσο να είναι ήταν, ξεκάθαρα. Ξέρω εγώ, ατελώς ή δωρεάν, αν ήταν, ή με κάποιο αντίτιμο, αν κάποιο τέλος ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα εμείς ξέραμε ότι ήταν δωρεάν. Ξαφνικά τώρα μαθαίνουμε ότι δεν ήταν δωρεάν. Υπήρχε ένα τίμημα αυτό... το οποίο το ζητάει τώρα η... Η .com, τέλος πάντων, από την ΠΑΕ, έτσι. Ναι, αλλά δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλο αυτό βγαίνει επειδή η Παναθηναϊκή Συμμαχία πάει κόντρα στην τωρινή διοίκηση. Αυτό, κοίταξε, πρέπει να το δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, τι θα απαντήσει, πού οδεύει όλο αυτό το θέμα και πού θα εκτονωθεί, τι ακριβώς θα ισχύσει. Γιατί αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι από πίσω που συμβαίνουν και βγαίνουν όλα αυτά τώρα τελευταία. Ναι, γιατί το ίδιο ακριβώς συνέβη όταν συναντήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, αμέσως για το Athens Highlights. Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα μαθαίναμε ότι έρχεται ο Ταϊλάνδος. Ο κύριος Παϊρόντς, ξέρω εγώ. Την άλλη μέρα κιόλας. Τυχαίο ήταν αυτό. Ναι, ρε, όλα παιδιά, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Και επειδή δεν θέλουμε να είμαστε κακοπροαίρετοι με όλα αυτά που συμβαίνουν, πείτε μας και εμάς εδώ να πούμε στον Παναθηναϊκό κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως πάλι ένα εξώδικο και ένα συμφωνητικό της ΠΑΕ με το Sky. Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να βγαίνουν αντίστοιχα σε κάποια διάβγεια όπως μαθαίνουμε. Ακριβώς. Και όλα αυτά δεν έπρεπε από την αρχή που γινόντουσαν αυτά να μάθουμε τι ακριβώς είναι. Και με συμφωνητικά και με αποδείξεις και με όλα. Είναι ατελώς, υπάρχει τέλος, ανταποδοτικό. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ανταποδοτικά όλα αυτά. Κάτι έπαιρνε, κάτι έδινε. Όπως ήταν η συμφωνία με την ΑΕΚ. Ναι, τώρα ακριβώς λέω όχι, υπάρχει ένα τέλος, μας δείχνουν. Τι ακριβώς ισχύει από όλα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, και μέχρι... τα ζητάνε από την Παναθηναϊκή Συμμαχία τώρα αυτά, έτσι, τα χρήματα. Και πώς είναι, δυνατόν, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να μην υπάρχουν λεφτά να δώσουμε σε παίκτες που χρωστούσαμε ή στον Ουζουνίδη ή οπουδήποτε και να πηγαίνουμε να κάνουμε αλλαγή στο χορτάρι της Λεωφόρου, που δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε κιόλας. Μήπως επειδή ζήτησε λεφτά η Παναθηναϊκή Συμμαχία από αυτά που πρέπει να πάρει από το γήπεδο κλπ. Και τώρα βρήκαμε άλλου τρόπου. Δεν ξέρω τι να υποθέσω κι εγώ. Πραγματικά δεν ξέρω. Τι ισχύει, δεν ξέρω. Αφήστε το, νομίζω είναι θέμα ημερών. Θα το διαπιστώσουμε και θα το δούμε πού θα εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάντως δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι καθόλου ωραία πράγματα αυτά. Όχι, βέβαια. Και ορισμένοι προσπαθούν να διαιρέσουν τον ενίο και αδιαίρετο Παναθηναϊκό σε μαγαζιά. Λάθος, εγώ δεν συμφωνούσα από παλιά όταν άκουγα συμμαχίες, παρασυμμαχίες. Και... Τι εννοούμε, ρε παιδιά. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας. Τι εννοούμε που έχουμε κάνει άλλες 5 εταιρείες για τα εισιτήρια, άλλοι για τη διαχείριση των εισιτηρίων, των διαρκείας, του γηπέδου, του εραστέχνη, του ενός. Που ακόμα δεν κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια, έτσι. Τι χάμος γίνεται αυτό. Όπως η ονομασία που ήταν τότε η Παναθηναϊκή Ενωτική Κίνηση. Συγχωρεμένο τότε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να πούμε κάτι, Λάζαρε, ότι αύριο θα ταξιδέψουμε σε 32 εκπομπή μας, σε 32 περιφερειακούς σταθμούς, σε Ελλάδα, Κύπρο. Και εδώ βέβαια στο κανάλι του πρωί. Πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει. Τι θα πάμε σε 32 μέρη εμείς. Εμείς θα πάμε κάπου και μέσω της τεχνολογίας θα ταξιδέψουμε σε αυτά τα μέρη. Θα πάμε καλεσμένοι στην εκπομπή του φίλου μας του Αλέξανδρου του Πετρίδη, μη μου πεις. Για να μιλήσουμε. Έκανε ένα αφιέρωμα εδώ στην εκπομπή ο Νιαπιστός. Ακριβώς. Και αύριο, ναι, σωστά. Αύριο λοιπόν και εδώ στο κανάλι το πρωί στην εκπομπή του και στην επανάληψη το βράδυ. Και σε άλλους 32 σταθμούς στην Ελλάδα, αλλά και στην πολύ όμορφη και αγαπημένη Κύπρο. Και στέλνουμε την αγάπη μας βέβαια στον Αλέξανδρο που σίγουρα μας παρακολουθεί. Θα δείτε, δεν θα μιλήσουμε μόνο για Παναθηναϊκό, θα μιλήσουμε γενικότερα και για το ποδόσφαιρο και για ό,τι συνεπάγεται γύρω από την εκπομπή μας και από όλα αυτά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι θέλετε, να πάμε σε μπάσκετ τεραστέχνη ή να πάμε στο βίντεο να θυμηθούμε τα γκολ. Πάμε καλύτερα στο βίντεο βέβαια και μετά θα πιάσουμε εδώ του Celtics εδώ δίπλα. Να μας πούνε... Ναι, να πάμε να δούμε τη βιντεάρα που λέγει ο Στέλιος. Όχι βινετάρα, βιντεάρα. Το καταλάβουμε. Ζηλετολέι. Έχει γίνει σαν τον Παρασκευάκι. Λοιπόν. Όλο στο Σούνι, τον βλέπω και στον Πόλιμπαρ εκεί πέρα το Στέλιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Βινετάρα βάλουμε, εντάξει, ωραία. Έλα, πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε... Ήχο θέλω να μας δώσει, σε παρακαλώ, να δούμε τι είναι αυτά. Είναι 10 γκολ, επιλέξαμε 10 γκολ, τέλος πάντων, είναι 10 γκολ που θα θυμίσουν στιγμές απίστευτες του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Για να δείτε, μπράβο, για να δείτε, τι, έτσι να θυμηθούν μερικοί, τι εστί Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί κάποιοι το έχουν ξεχάσει αυτό.
και ο Καμάρας! Γκολ! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα! Το γκολ του που 3-0! Πώς μπήκε ο Καμάρα! Δεν θα το πάει βέβαια απευθείας, είναι και πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα θα στα είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωράς χώρα στο έκτο λεπτό. Ενστάσει. Αυτό. Κοιτάξτε. Με ένα βήμα φορά. Δεν έκαναν τίποτα. Και εδώ το ίδιο είναι. Δεν το περιμένουν να το κάνει. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πάολο Σόουζα. Πού το βρήκες εσύ? Ελπίζω τώρα να μην το χάσει. Ελπίζω τώρα σε αυτή τη φάση να μην το χάσει. Στην επανάληψη δεν το χάσει. Ωραία. Αυτά είναι 10 από τα πιο όμορφα. Ναι, υπάρχουν κι άλλα βέβαια, δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, είναι 10 από τα πιο όμορφα. Που έχουν χαρακτηρίσει, ρε παιδί μου, λίγο το. Άρα, κοίτα το. Έχουμε κάνει το δικό μας top 10. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε μπάσκετ τώρα. Να πάμε στους Celtics. Στο φίλο μας. Πάμε σε μπάσκετ, καθώς. Έχουμε και παραμονές Ελλήνων. Και Ελλήνων και είχαμε παραμονή. Καλάθι, ας πούμε. Κάπου την παραμονή του Νικαλάθη. Σίγκλετον. Εκεί όπου είναι ντόρος. Με το Σίγκλετον τι θα γίνει. Σίγκλετον είναι υπακμόν ακόμα. Αν και διέψευσε κάποιες φήμες που τον ήθελαν να πηγαίνει στη Φένερ ή στην Τζεσικά ή σε κάποιες άλλες ομάδες. Ίσως δεν έχει πάρει τα λεφτά που θέλει. Μου κάνει εντύπωση πίσω γιατί. Ακόμα βέβαια ο ίδιος έχει πει ότι περιμένει ένα συμβόλαιο από το NBA. Από την άλλη, μην ξεγράφουμε και τη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζόκα. Που από πέρυσι είναι διακαής φόθος. Βέβαια το μεγαλύτερο θέμα ήταν η παραμονή του Νικαλάθη. Εκεί που πραγματικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι συνεργάτες του έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν τον παίκτη αυτό, ο οποίος είχε και πρόταση από το NBA. Ηγεμονικό συμβόλαιο του δώσαν, έτσι. Για τα δεδομένα, ειδικά κιόλας εδώ της Ελλάδας. Και να θυμίσουμε ότι στους Orlando Magic είναι στο τεχνικό team ο Mike Batiste και είναι ομάδα που παίζει ο Μάριο Χεζόνια. Οπότε καταλαβαίνετε τι σύνδεση Παναθηναϊκού υπάρχει στην Φλόριδα. Εσύ που έρχεσαι από Αμερική τώρα, μόλις ήρθες. Από τις αντιθέτες, ναι. Το ξέρω, μόλις έφτασε. Δεν μου λες, άλλαξε ομάδα ο LeBron. Ναι, πήγε στους Lakers για 4 χρόνια.
Οπότε θα αλλάξω και εγώ ομάδα τώρα. Και μια μεγάλη ηθοποιός, παιδιά, δηλαδή... πέθανε, βάζω μια παρένθεση, είδα για την Τζέσι Μαπουτσί. Ναι, στενοχωρήθηκα πολύ. Η οποία ήταν στο νοσοκομείο 62 μέρες. Είχε διαγνώσει όγκο στο εγκέφαλο. Είχε 2-3 χρόνια αυτή. Μυλίωμα, κάπως έτσι. Εγώ αυτή τη γυναίκα, τη γούσταρα, δηλαδή δεν... Ήταν αντράκι, ας πούμε. Τι να πω. Όχι, φοβερή κωμικός ηθοποιός. Και ωραίος άνθρωπος, γιατί δεν είχα γνωρίσει. Αλλά πραγματικά ήταν από τους ηθοποιούς που έλεγες είναι κωμικός. Όντως. Είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι από τους παλιούς ηθοποιούς που πλέον όταν σπάσει το καλούπι τους δεν νομίζω ότι ξαναδούμε τέτοιο. Άλλη Τζέσι Παπουτσί δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Ας είναι ελαφρύ βέβαια το χώμα που σκεπάζει την μεγάλη αυτή ηθοποιό και τα συλληπτήρια βεβαίως στους οικείους και την οικογένειά της. Κλείνω την παρένθεση. Συγγνώμη, το θεωρώ εννοώ και με το παιδί που έφυγε το Θάνο από κοντά μας. Αλλά και τη μεγάλη αυτή ηθοποιό νομίζω είναι χρέος μας να τα αναφέρουμε αυτά. Λέγαμε λοιπόν για το μπάσκετ ότι έμεινε ο Καλάφης. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην περίπτωση του James, γιατί υπάρχει ραντεβού του μάνατζερ του με την διοίκηση του Παναθηναϊκού, εκεί όπου προτάθηκε το ποσό του 1,4 εκατομμύριων στον παίκτη. Ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Πολλοί βέβαια τελευταία εμπλέκουν και το όνομα του Μάνι Χάρης, του παίκτη της ΑΕΚ, που δείχνει ότι ενδιαφέρει τους πράσινους να τον αποκτήσουν. Υπάρχει επίσης ελεύθερος να πούμε ο Κόπονεν, ο παίκτης ο οποίος έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, ένας χαρισματικός παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει στην περιφέρεια και είναι ένα εκρηκτικό πρώτο βήμα. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ψάξει για τη θέση 3 έναν παίκτη. Μην ξεχνάμε ότι ο Casey Rivers αποτελεί παρελθόν, όπως παρελθόν αποτελεί και ο Kenny Gabriel, ένας παίκτης ο οποίος γύρισε στην Τουρκία, στην Turk Telekom. Και με να δούμε ποιος θα στελεχώσει και τη γραμμή κρούσης, γιατί μόνο με τον Στεφάν Λάσμε, ο οποίος επέστρεψε μετά από 4 χρόνια, και τον Ιαν Βουγιούκα, σαφώς δεν μπορεί να στηθεί έτσι μόνο η ομάδα. Ο Ζακ Όγκαστ, περιμένουμε αυτές τις μέρες να μείνει ελεύθερος, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει και ραντεβού με τον Νίκο Παπά, για να δούμε το τι μελιγενέστησε στη σχέση των δύο πλευρών. Πάμε όμως να δούμε και τα θέματα του Ερασιτέχνη, αν θέλετε. Πριν από αυτό, να πούμε ότι έμειναν και οι τρεις, έτσι. Οι τρεις που έμειναν, ο Βουγιούκας. Βουγιούκας, Λεκαβίτσιους και Ντένμον. Και Ντένμον, μπράβο. Έχουνε... Και μάλιστα ο Ντένμον το σήκωσε στα social media με κάτι emojicon, όπως λέμε χαρακτηριστικά, με κάτι φατσούλες και κάτι τριφύλια. Ναι. Και ήταν χαρούμενος. Ναι, γιατί πολλοί γύρισαν και είπαν ότι εντάξει, δεν μπορούσες να γράψεις μια ατάκα. Το παιδί έτσι θέλει να κάνει, αυτό κάνει. Δηλαδή και ακόμα και εκεί έχουμε κάτι να βγάλουμε κακία. Να θυμίσουμε, πρωτού πάω στα θέματα του Ραστέχνη, ότι τιμωρηθήκαμε με 3 αγωνιστικές στο μπάσκετ και κλεισμένο των θυρών. Και εκεί να δείτε πραγματικά ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οι μεν έχουν καταντήσει το γήπεδο τους ζούγκλα κάθε φορά που αγωνιζόμαστε στα μεταξύ μας παιχνίδια. Τραυματίζουν αστυνομικούς, σπάνε αυτοκίνητα, καίνε τα γύρω-γύρω. 2 αγωνιστικές με ένα πρόσημο, αν θυμάμαι καλά, 2.500 ή 3.000. Και ο Παναθηναϊκός για ένα μπουκαλάκι νερό, που δεν είμαστε σίγουροι αν πετάχτηκε, παρά υπάρχει μαρτυρία των ανθρώπων του Ολυμπιακού, τιμωρηθήκαμε με 3 αγωνιστικές και πρόσημο 11.300 ευρώ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Και να πω άλλο ένα θεματάκι, επειδή πολλοί μας στέλνετε και στην εκπομπή, αλλά και στην σελίδα τη δικιά μας, τη Green Voice, αναφορικά με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο και ποια είναι η σχέση του με τον Παναθηναϊκό, θα σας πω ένα πράγμα. Ο Ολυμπιακός που βγαίνει τελευταία και φωνάζει, το έχετε ακούσει και εσείς παιδιά, ότι ο Παναθηναϊκός είναι βασιλακοπουλικός κτλ. Θα σας πω ένα πράγμα. Επί ημερών Βασιλακόπουλου ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης έχει πάρει περισσότερους τίτλους από ό,τι είχε πάρει νωρίτερα. Πριν το Βασιλακόπουλο. Και αν δεν το πιστεύετε αυτό που λέω, μπορείτε να μπείτε μέσα στο ίντερνετ και να ψάξετε από πότε ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, τι τίτλους είχε ο Ολυμπιακός και πόσους είχε αργότερα. Έτσι για να σταματήσει και αυτή η καραμέλα περί Βασιλακόπουλου. Γιατί το γεγονός ότι έπαιξε κάποτε μπάσκετ του Παναθηναϊκού δεν σημαίνει ότι κάνει και τα χατήρια του Παναθηναϊκού. Εν αντιθέσει με κάποιους άλλους που ξέρετε εσείς, και με τσάμπα γήπεδο και με άλλες ευεργεσίες.
Και πριν χωρίσει τον ερασιτέχνη Χρήστο, να πω πως ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι να μείνουμε στο μπάσκετ, προχωρά σε κινήσεις για να γίνει αυτό το τουρνά που λέγαμε στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Που ένα τουρνά το οποίο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει. Το πάνε για το Σεπτέμβριο. Μέσα Σεπτέμβρη. Πιθανές ημερομηνίες είναι 19-20 Σεπτεμβρίου. Ήδη έχουν προσκληθεί από ό,τι λένε οι πληροφορίες Φενέρμπαχτσε του φυσικά του Ομπράντοβιτς, η Ζαλγκίρις του Γιασκεβίτσιους και η Μακάμπι Τελαβίβ. Α, μόνο η Τσέσικα Μούσας δεν θα είναι φέτος. Ακριβώς. Γιατί οι άλλες χρονιές έρχονταν, ναι, μιας που έχουν πολύ καλή σχέση. Και μιλάμε τώρα με τα τωρινά δεδομένα, παιδιά, γιατί αν αλλάξει κάτι είναι ακόμα, δεν έχει οριστικοποιηθεί, απλά και, έχει ξεκινήσει όλο και αυτό. Έχουν εκδηλώσει βασικά ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Ακριβώς. Και θα είναι πολύ καλό αυτό να γίνει και προς τιμή του Παύλου Γιαννακόπουλου και να το χαρούμε κιόλας, έτσι. Να πούμε ότι οι πρωταθλητές αναδείχτηκαν η παιδική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, εν αντιθέσει με το εφηβικό, το οποίο δεν τα καταφέραμε. Και όπως θυμάστε τότε με τον Μάκη τον Κουτσονικόλα και τα δύο κορίτσια που είχαμε, οι κούπες είναι αμέτρητες στις ακαδημίες. Και συνεχίζουν. Στο πόλο, μιας που πάμε τώρα στα θέματα του ερασιτέχνη, η ομάδα μας έμεινε στην Α2, στους αγώνες play-out που δόθηκαν χθες και προχθές. Καταφέραμε και σώσαμε την παρτίδα. Οπότε ξεκινάει μια νέα αρχή από την νέα περίοδο. Στις μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στην Ταραγώνα είχαμε αρκετές επιτυχίες. Πρώτα απ' όλα, χάλκινο μετάλλιο από τον Πολυνίκη Καλαμάρα στην Πυγμαχία. Είχαμε τα μετάλλια στην Κολύμβηση από την Μαρίλια Δρασίδου και την Ωρα Δράκου. Είχαμε μετάλλια στην Ξηφασία από τη Δέσποινα Γεωργιάδου. Στην Άρση Βαρών από τον Θόδωρο Ιακωβίδη ένα χρυσό και ένα αργυρό στο Αρασέ και στο ΖΕΤΕ. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει φυσικά και με τα... Α, να πούμε επίσης, μιας που λέμε για Κολύμβηση, ότι είχαμε την τέταρτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στον Άλυμο. Πέρυσι είχαμε βγει πέμπτη, φέτος τέταρτη, τρίτη στις γυναίκες και πέμπτη στους άνδρες στη γενική κατάταξη. Και μάλιστα όταν θα ξανάρθει εδώ πέρα ο Γιάννης ο Μιλιδάκης, θα μας πει αρκετά πράγματα, γιατί το έχουμε αφήσει έτσι κενό αυτό το πράγμα. Απλά έτυχε τότε, δεν μπορέσαμε να... Ήταν να και ιδιαίτερη ημέρα εκπομπή, τώρα. Μπράβο, να είναι σε όλη την εκπομπή να μιλήσουμε για περισσότερη ώρα λόγω της απώλειας του Παύλου Γιαννακόπουλου. Στο βόλεϊ να πούμε ότι έχει η ομάδα των γυναικών θα αγωνιστεί του χρόνου στην κατηγορία Pre-League, αυτή που είναι ενδιάμεση δηλαδή στην Α1 και στην Α2. Μάλιστα θα έχουμε το συναγωνισμό, γιατί εκεί πέρα θα παίξει και η ΑΕΚ αλλά και ο ΠΑΟΚ. Προπονητής της ομάδας θα είναι ο κύριος ο Κυριάκος Καμπερίδης, ο οποίος θα έχει την επίβλεψη των Ακαδημιών. Η ομάδα ήδη έχει στελεχωθεί με κάποια κορίτσια έμπειρα, όπως είναι η Πέννη Ρόγκα και η Έλενα Κουντουρά. Και φυσικά συνεχίζονται κι άλλο οι προσθήκες στο συγκεκριμένο τμήμα. Στην Α2, στο μπάσκετ γυναίκων, να πούμε ότι η ομάδα απέκτησε ξανά την Μούλη, την Κόνιαλη, την Σλούκα και την Καλαμπάκου και ψάχνουν ακόμα 2-3 κορίτσια για να στελεχωθεί και εκεί πέρα το τμήμα. Και να πούμε ότι συνεχίζεται κανονικά και το camp του ποδοσφαίρου Σάλα στο γήπεδο της Λεωφόρου όσον αφορά τα θέματα του ερασιτέχνη. Και ρωτάει ένας φίλος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, για τον παίχτη που πήραμε στο βόλεϊ από τον ΠΑΟΚ που έμεινε ελεύθερος. Να το θυμίσω τώρα, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα. Τώρα και εγώ πραγματικά με έπιασες. Πραγματικά ναι, γιατί και εγώ κόλλησα τώρα, τέλος πάντων, εντάξει, θα το βρούμε αυτό. Πραγματικά, αν τι η γνώμη μας πια είναι για αυτό το παίκτη. Είναι πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Ήταν βασικός στον ΠΑΟΚ. Μα αυτό που θέλει να κάνει φέτος η ομάδα βόλεϊ είναι να σταθεροποιηθεί μέσα στην τετράδα και αν υπάρχουν τα φόντα να πάει ακόμα πιο ψηλά. Και γενικά άρχισε το σημάζεμα, που είναι η εποχή για ένα κόπουλο τώρα γενικότερα, έτσι που... Στο βόλεϊ γυναίκων τι γίνεται? Το είπαμε πριν. Όχι, εννοώ με την αλλαγή προπονητή. Ο Κυριάκος Γαμπερίδης είναι έμπειρος προπονητής, έχει περάσει από πολλές ομάδες και μάλιστα θα έχει και την επίβληση των Ακαδημιών, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι μόνο στην γυναικεία ομάδα, θα έχει και τις νεάνιδες και τις κορασίδες. Mm-hmm. Αυτό όμως που δεν έχουμε μάθει ακόμα και το ψάχνουμε είναι τι θα γίνει με την Λία Μίτση. Μια γυναίκα η οποία έγραψε τη δική της ιστορία πάνω στο τμήμα. Ήταν και καλεσμένη εδώ πέρα, η οποία αναφέρθηκε
Και είδατε με πόση αγάπη. Τα πήγε πολύ καλά με τις κορασίδες πέρσι. Έτσι. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι, θα συνεχίσει να είναι προπονήτρια ή έχουν σκεφτεί κάποιο άλλο όνομα για αντικαταστάτη. Εντάξει, τώρα μέχρι στιγμής έχει δείξει το έργο της ότι είναι κοντά στα παιδιά, έχει δείξει έργο, απλά δεν έχει πλέον τα υλικά, τα φόντα και τα εργαλεία αυτά να μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα παιδιά που θα έχει στο μέλλον και θα πρέπει όντως λίγο να ξεκαθαρίσει το τοπίο εκεί πέρα στο κομμάτι αυτό της προπονήτριας, της Λίας Μίτση, έτσι. Πάντως να πούμε ότι... Γι' αυτό ρωτάω, επειδή είδα έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, εκτός το ότι είναι η ιστορία του Παναθηναϊκού, το θέμα είναι ότι μιλάει το έργο της κυρίας Μίτση, μιλάει από μόνο του. Και οι νεαρές κοπέλες που έφερε εδώ και τις έχουμε δει και στο γήπεδο, με ποιο τρόπο συμπεριφέρονται και πώς ακούνε, ας το πούμε έτσι, τη Λία Μίτση, πώς την αγαπούνε, πώς παίρνουν πράγματα από τη Λία Μίτση, ασχέτως αν δεν είναι τα αποτελέσματα τα οποία αυτά θέλει και η ίδια, αλλά και εμείς, και ο φίλος. Αλλά φέτος ήταν και... Αλλά αυτά έρχονται από αγώνες, εμπειρία και λίγο χρόνο και κόπο, έτσι. Δεν μπορείς να πάρεις τώρα από τα... να το πω έτσι, από τις νέες αυτές κοπέλες και να τις ρίξεις στον ωκεανό, να τους πεις κολύμπα τώρα και να κολυμπήσουν. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ναι, και όμως έχει γίνει. Έχει γίνει αρκετές φορές, αλλά και στο γυναικείο βόλεϊ, με αποτέλεσμα να κάνουν τις μεγάλες γυναίκες, οι γυναίκες του Ολυμπιακού, απέναντι στις μικρές κοπέλες του Παναθηναϊκού. Θυμάστε τι ακριβώς έγινε. Και σε άλλα κομμάτια του εραστέχνη, όχι μόνο στο γυναικείο βόλι, που είχαμε δραματικά αποτελέσματα, έτσι. Λόγω του ότι δεν υπήρχαν παίκτες, χρήμα, προπονητές, διοίκηση, τίποτα απολύτως. Ελπίζω να αλλάξει αυτό πολύ σύντομα, αυτό το σκηνικό. Αυτό θέλουμε όλοι, γι' αυτό κιόλας υπάρχει μια πίστη στο όραμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και ευχόμαστε γι' αυτό το δείχνει μάλιστα και στο ανδρικό βόλεϊ, όχι μόνο από τις κινήσεις, αλλά από τη στελέχωση της Τριμελούς Επιτροπής. Έχει βάλει το Ρούλι Αγραπηδάκη, έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Παναθηναϊκό, ως παίκτης και ως μάνατζερ, αλλά και τον Αλέξανδρο Έλληνα, τον άνθρωπο ο οποίος στα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκε με το βόλεϊ, είχε τον Παναθηναϊκό ψηλά. Θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει το αντικείμενο, απλά να το βάλει σε αυτή την θέση. Και όμως επέλεξε τους καλύτερους. Οπότε λοιπόν, αυτοί που βγαίνετε και λέτε ότι δεν πράττει καλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μην αρχίζετε αυτά τώρα. Αφήστε να δούμε πρώτα έργο και μετά το κρίνουμε. Στο τέλος γίνεται το ταμείο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο στα μηνύματα, έχεις κάτι να μας πεις από τα μηνύματα για να κλείσουμε σιγά-σιγά, ναι, γιατί νομίζω ότι έμειναν λίγα λεπτά, 3-4 λεπτά. Ναι, είμαστε λίγο πριν το τέλος. Καλησπέρα στο Βασίλη να πούμε, στον Γιάννη τον Πετυχάκη, στο Στάθη, στον Παύλο, κάνω και κάποια σχόλια εδώ στη σελίδα μας, στον Κώστα τον Σαμόπουλο είπα, γενικότερα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους, όπως και ο Χρήστος. Μακάρι λέει να γίνει το έργο για το Athens and Live μιλάει. Θα είναι καλό για την ομάδα μας. Στον Διονύση. Θα είναι καλό για όλους, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Μα γενικότερα θα είναι για την Ελλάδα γενικότερα. Ακριβώς. Θα είναι για την Αθήνα. Έτσι, έτσι. Και θα είναι κυρίως ένας μοχλός πίεση στην κυβέρνηση να δούμε και ανθρώπους να δουλεύουν, παιδιά. Με μόνιμες θέσεις εργασίας. Στο φίλο μας, το Λάμπρο το Σόμο, να πούμε καλησπέρα, που είναι πάντα εδώ δίπλα μας. Το Γιάννη το Μιλιδάκη, μπράβο, το Γιάννη το Μιλιδάκη που μας παρακολουθεί από ό,τι βλέπω. Στο Βασίλη, στο Θανάση, σε όλα τα παιδιά που αυτή την ώρα είναι εδώ μαζί μας. Και να πούμε ότι η εκπομπή θα τη δείτε όσοι δεν προλάβετε τώρα σε επανάληψη στις 1.30 το βράδυ. Και φυσικά όλες μας οι εκπομπές στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, Αιώνια Πιστός, High TV, εκεί μας βρίσκεται. Και παρακολουθείτε όσοι από εσάς δεν μπορείτε να μας δείτε live. Σε όλο τον κόσμο, βέβαια, να στείλουμε την αγάπη μας και στην. Εκτός Ελλάδος, μέσω ίντερνετ που μας βλέπουν πολλοί, μιλάμε για Αμερική, μιλάμε για Βέλγιο, Αυστραλία, όπου φτάνει τέλος πάντων η φωνή εδώ του High TV και της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε και το... μετά από όλα αυτά, παιδιά, αφού είμαστε έτοιμοι σήμερα... να πάμε να δούμε Μουντιάλ. Και ναι, σε Ρέντο Ζήκο και προλάβει... Κουεγιάρ Σάντζες. Ναι, και... αυτό είναι από το 78 το Μουντιάλ, σε συγχωρείτε. Έχω μείνει εκεί, στο μεγάλο Ζήκο. Εγώ ήμουν πάντα Αργεντινή, οπότε δεν μπορώ. Εντάξει. Όχι, λέω Βραζιλία. Βλέπεις, επειδή οι Αμερικάνοι
Τώρα που είπες για Αργεντινή, πάει κάτι, πήγε καλά φέτος. Αυτή τη σούπα που έχουμε δει φέτος, δηλαδή τέτοιο Μουντιάλ, δεν έχω ξαναδεί στα 40 χρόνια. Λόγω των απρόβλεπων των αποτελεσμάτων εννοείς. Συμφωνώ. Συμφωνείς. Απόλυτα. Στα 40 απολύτως. Χρόνια δεν έχω δει απολύτως ποτέ τέτοιο Μουντιάλ. 40 χρόνια φούρναρης, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά και έχεις, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Και μετά μου λες εσύ γιατί θυμάμαι το 78 το Μουντιάλ που βλέπαμε τότε αυτούς τους μεγάλους. Τον Ζίκο, τον Σερέζο, τον Κουεγιάρ, τον Σάντσες. Τι είπες τώρα. Λοιπόν, μεγάλους παίχτες που έβλεπες μπάλα ρε παιδιά. Και εγώ ήμουνα νεογέννητο, αλλά κάθομαι και τα βλέπω μετά από χρόνια αυτά τα παιχνίδια. Μέχρι και το 82 βλέπαμε μπάλα. Και λέω, από εκεί και μετά, τι σχέση έχουν με αυτούς εδώ πέρα τώρα. Πάει, έχουν αποδεκατιστεί όλοι και βέβαια θα πρέπει οι εθνικές ομάδες πλέον να αρχίσουν να αδειάζουν, έτσι. Τώρα τα πάνσερ αυτά που είδε η Γερμανία και πολλοί κόσμοι το ευχαριστήθηκε, έτσι. Πολύ, για άλλους λόγους το ευχαριστήθηκε. Για άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Έχει καμία σχέση με τη Γερμανία που βλέπαμε πριν 10 χρόνια. Εντελώς καμία. Τι είναι αυτό το χάλι. Έχετε παρατηρήσει πάντως κάτι, ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες. Η Αργεντινή. Οι οποίες έχουν βάλει ξένα στοιχεία μέσα. Δηλαδή, βλέπεις, για παράδειγμα, έβλεπα Δανία έκθεση. Και βλέπα κάτι με λαμψά αγόρια. Γιατί η Ελβετία, που έχουν Αλβανούς, είναι η τέλος πάντων. Είχαν και αετούς και ελβετοποιηθεί οι Αλβανοί, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα okay. Για με λαμψά αγόρια, άστο, να άστο, μου επιτρέψεις να στείλω καλησπέρα. Ατιμωρηθήκανε αυτοί που κάναν το σήμα του μεγάλης Αλβανίας. Εντάξει, γιατί... Ξέρω εγώ. Γιατί εδώ άμα τα λέμε εμείς κατηγορούμεθα για ρατσιστές, ότι δεν πρέπει να συχαίουμε την πολιτική με το ποδόσφαιρο, τη μουσική με το ποδόσφαιρο. Αλλά η Φουρέιρα, όπως και παίχτες του ποδοσφαίρου, όλοι γενικά οι Αλβανοί, θέλουν να κάνουν το σήμα αυτό. Τώρα γιατί τους τιμωρούν, μάλλον πρέπει να είναι εραστές και η Ομοσπονδία που τους τιμωρεί, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα. Κλείνοντας, να στείλω χαιρετισμούς, Λάζαρε, σε ένα ωραίο δίδυμο του ραδιοφώνου το πρωί, τα τσουβαλαιομαχαιρώματα, στο φίλο μου τον Αλέξανδρο και στον Δημήτρη τον Μαχαίρα, που μας παρακολουθούν. Πού είναι αυτοί? Στο Sport24 το πρωί. Και τα λέμε συχνά. Εντάξει, τα παιδιά. Okay, να είναι καλά. Και εμείς ανανεώσουμε το τηλεοπτικό ραντεβού. Καλή δουλειά και καλό στο μάχη, πες. Ακριβώς. Με τι ασχολούνται? Το πρωί έχουν πολύ χαλαρή διάθεση και πολύ γέλιο. Ωραία, τους πάω. Μ' αρέσει. Έτσι, μπράβο. Και έχουν, και είναι η πρώτη εκπομπή εκείνη την ώρα. Λοιπόν, να πούμε εμείς την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ πάλι, την ίδια ώρα. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε μέσα στη εβδομάδα να τα συζητήσουμε όλα. Παιδιά, ο λόγος σε εσάς. Καλό βράδυ, να είστε όλοι υγιέστατοι. Και επανάληψη, όπως είπαμε, το βράδυ και την άλλη Δευτέρα πάλι εδώ, όλο το καλοκαίρι θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού, εκτός τώρα καμιά επανάληψη που βάλουμε εκεί και το 15 Αύγουστο, λογικό είναι. Που έχουμε τάμα να πάμε στην Τίνο, από το καράβι, γονιπετής πάνω μέχρι την εκκλησία και εγώ και ο Σάκης. Και στην Παναγία του Χριστός και Σπύρος. Λοιπόν, πάμε, καλό βράδυ σε όλους. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Yeah.